Το πρώτο έκτακτο έχει να κάνει με την έγκριση ή μη υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπόρησης τοπικών παροδομικών σχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξοδότηση του Δημάρχου. Ως προς το έκτακτο, συνάδελφοι, ψηφίζουμε, δεν χρειάζεται πλέον, όπως ξέρετε, αιτιολόγηση. Ως προς το έκτακτο. Λευκά. Για να κουβεντιαστεί. Λευκά. Υπέρ. Κατά. Οπότε, κουβεντιάζεται. Δήμαρχε. Ναι, να πούμε με δύο λόγια ότι είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από το Υπουργείο με ορίζοντα εξαετή, ούτως ώστε όλες οι τοπικές κοινότητες όλων των Δήμων της Ελλάδος να αποκτήσουν, αυτές που δεν έχουν βέβαια, τοπικά χωρικά σχέδια. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι ενδιαφερόμαστε, έτσι. Δηλώνουμε την βούλησή μας να συμμετέχουμε σε αυτό. Αυτό γίνεται σήμερα. Έχει χρονικό ορίζοντα 10 Ιουλίου. Ωραία. Είναι λογικό, συνάδελφοι, να εγκρίνουμε την υποβολή της αίτησης. Να ψηφίσουμε λοιπόν για την ουσία. Λευκό. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις, γιατί είναι πολύ απλό. Λευκό. Υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, κατά. Λευκό, Λευκό Μελιόπουλος. Λευκό, κύριε Μελιόπουλος. Κατά. Κανείς. Με ένα λευκό, αγαπητέ Χρήστο. Περνάμε στο δεύτερο θέμα, συνάδελφοι, στο δεύτερο έκτακτο θέμα που έχει να κάνει με την έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου επέκταση διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Για το έκτακτο, ψηφίζουμε για το έκτακτο. Λευκό. Υπέρ. Κατά. Είμαστε υπέρ. Μπαίνουμε στην ουσία. Αντιδήμαρχε, έχετε να πείτε κάτι. Αφορά επέκταση και διαρρύθμιση του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου, τουαλέτες και αίθουσες, προϋπολογισμός 235.000 ευρώ, προτείνουμε να γίνει με ανοιχτή διαδικασία. Ωραία, ωραία. Ερωτήσεις, συνάδελφοι, στον αντιδήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. Ναι, 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 κύριε Μελιόπουλο. Σας ακούμε. Αντιδήμαρχε, ως θέμα ημερήσιας διάταξης παρακάτω, στη συζήτηση που συζητιέται η τροποποίηση προϋπολογισμού, υπάρχει ένα σχετικό θέμα. Μεταφορά κονδυλίων από έναν κωδικό σε έναν άλλον κωδικό. Αυτό το θέμα τώρα έρχεται έκτακτο και η ερώτησή μου είναι λοιπόν γιατί δεν μπόρεσε να πει ως κανονικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ήταν η γνώση σας, το αποδεικνύει ότι το φέρετε στο έκτακτο με την... και μάλιστα σήμερα το πρωί το πήραμε αυτό και δεν μπορούμε να λάβουμε γνώση να τοποθετηθούμε όπως πρέπει αρμόσει έναν δημοτικό σύμβολο. Για ποιο λόγο να έρχεται ως έκτακτο? Το φέραμε ως έκτακτο γιατί ξέρετε πολύ καλά... κύριε Παυλίδης. Εγώ έχω ερώτηση, αλλά το μετέρω όλα μαζί με αυτούς. Γιατί αυτό αν μπορεί να ψηφιστεί πρώτα, δείτε το. Γιατί αφού είναι μετά το οικονομικό, πώς μπορεί να ψηφιστεί νωρίτερα το θέμα? Είναι θα απορριφθεί, μου φαίνεται. Λοιπόν, συνάδελφοι, μισό λεπτό. Αν θέλετε να μαζέψουμε τις ερωτήσεις και να απαντήσετε, μοιάζει καλή ο αντίγραφος. Λοιπόν, Παύλε, τη δική σου. Ναι, ναι. Τώρα, λοιπόν, δεν το είδα. Και αφού μετά είναι σε τροποποίηση προϋπολογισμού και μετά θα υπάρχει το οικονομικό. Τώρα πώς το ψηφίσουμε, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε τώρα. Εγώ ψήφισα. Ωραία, άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό, δεν τελειώσα. Παύλε, έγινε κάτι. Α, okay. Από πού προκύπτει, αντιδήμαρχε, ότι πρέπει να με επεκταθούν οι αίθουσες σε εκείνο το σχολείο? Έχει γίνει έτοιμα την πρωτοβάθμια, δηλαδή αυξήθηκαν τα παιδιά στον Αγιώλη, τι θα γίνει μετακόμιση σχολείου, θα κλείσει κάποιο άλλο σχολείο σε κάποιο άλλο χωριό? Πώς, από πού προκύπτει? Άλλη ερώτηση, αδελφή. Αντιδήμαρχε, μισό λεπτό, άλλη ερώτηση υπάρχει? Λοιπόν, στις δύο αυτές, στις δύο ερωτήσεις, Μελιόπουλου και Παυλή. Έρχεται να αυξηθεί τα παιδιά και η αδιαρρύθμιση του σχολείου όπως είναι σήμερα είναι ακατάλληλη. Αυτή είναι η ανάγκη όσον αφορά την αύξηση με τους όρους. Και επίσης η προσθήκη του αλετών, οι οποίες είναι σε άμαλη κατάσταση και οι οποίες ανέβηκαν το σχολείο, οι οποίες και όλες πρέπει να γίνουν και αυτές. Πρέπει να γίνει μια διαρρύθμιση δηλαδή και τα υπάρχοντα παιδιά που είναι σήμερα να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε καλύτερες συνθήκες. Αυτό είναι έτοιμα του σχολείου, των δασκάλων και του συλλόγου γονέων και κυδεμών, όσον αφορά δηλαδή τη διαδικασία. Όσον αφορά το επίδομα και το έκτακτο, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να τρέξει για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε άμεσα και το φέραμε σήμερα σαν έκτακτο, γιατί η άδεια νομιμοποίηση του κτίσματος, οι οικονομικές άδειες βγήκαν τώρα μόλις δηλαδή. Αυτές τις μέρες τρέχοντας, καθώς θα αναφέρουμε και νομιμοποίηση του κτίσματος που δεν ήταν νομιμοποιημένο,
και βγάλαμε και οικονομική άδεια. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να το προχωρήσουμε. Γι' αυτό το φέραμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ψήφιση του ΕΦΤΑΚΙ σε σχέση με τροπικού του προπολογισμού που συνέβη, κύριε Παυλίδη. Την ίδια μέρα ψηφίζονται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Τοποθετήσει, συνάδελφε. Πρόεδρε, να πω κάτι πριν σα βοηθήσω. Είναι έγκριση μελέτη. Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει οποιαδήποτε μελέτη, οποιοδήποτε προϋπολογισμού για να είναι έτοιμο. Όταν έχει ο Δήμος τα λεφτά, προχωράει και στην άλλη διαδικασία. Αλλά το να εγκρίνουμε μια μελέτη σήμερα, μπορούμε κάλλιστα να το κάνουμε. Κύριε Σιδηρόπουλε, μια και το ξέρετε το... Κύριε Μαρκούλη, τοποθετήστε τώρα τι κάνετε όμως, γιατί να μην χαλάσουμε τη σειρά. Κύριε Μαρκούλη, πρώτα απ' όλα δεν σας ακούμε. Κύριε Μαρκούλη, δεν ακούγεστε, κύριε Μαρκούλη, αλλά να περάσουμε στις τοποθετήσεις. Μισό λεπτό λίγο, για ερώτηση μιλάω, για ερώτηση. Ναι, αλλά δεν είσαστε στη λίστα, τέλος πάντων. Επειδή είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, προέκυψε τον κύριο Σιδηρόπουλο, ναι. Η μελέτη, πώς ναι. Θα πληρωθεί. Μελέτη έγινε από την υπηρεσία, κύριε Πρόεδρε. Από την υπηρεσία έγινε μελέτη. Την υπηρεσία. Λοιπόν, τοποθετήσεις, λοιπόν, συνάδελφε, τοποθετήσεις. Ο κύριος Παυλίδης, άλλος. Και ο Μελιόπουλος, και εγώ ο Μελιόπουλος. Ο κύριος Μελιόπουλος. Αυτοί οι δύο, αγαπητέ Παύλε. Αυτό που ήξερα είναι ότι εκεί πέρα υπήρχε πρόβλημα με ένα παλιό, να το πω, κοντέινερ που φιλοξενούσε κάποια παιδιά. Το ποσό επειδή είναι μεγάλο, θα ήθελα να μάθω σαν απάντηση, ας μην το βάλω ερώτηση, για πόσες αίθουσες μιλάμε, γιατί μου φαίνεται επειδή είναι και από η ίδια έσοδα, αυτό το ποσό μου φαίνεται μεγάλο για μία αίθουσα. Επομένως θα πρέπει να περιλαμβάνει τίποτα αίθουσες αμφιθεάτρου, τίποτα αίθουσες μεγάλες και αναρωτιέμαι αν μήπως αύριο μεθαύριο παραχωρηθούν σε κανένα πολιτιστικό σύλλογο, γιατί θα μήπως πάμε για τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Έτσι, γιατί υπάρχουν άλλα σχολεία που έχουν περισσότερες ανάγκες. Αυτά έπαιρναν από το μυαλό και θα ήθελα να έχω απαντήσεις ή τοποθετήσεις για να καταλάβω τι γίνεται. Κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε, αρκεί να είναι αυτός ο σκοπός. Κύριε Μελιόπουλε, τοποθέτηση. Τοποθέτηση, βεβαίως. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, συμφωνούμε καταρχήν στο έργο. Άλλωστε, συνεχώς βάζουμε θέματα που αφοράν τα σχολεία. Μας προκαλεί όμως, αν θέλετε, άσχημη εντύπωση που ένα τέτοιο θέμα έρχεται ως έκτακτο. Δεν δηλώνουμε με αυτό ότι κάτι κρύβει, ίσως το αντίθετο. Θα ήταν το καλύτερο να ερχόταν ως τακτικό θέμα, να το συζητήσουμε. Και εδώ μάλιστα, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι ένα θέμα που το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Και βλέπουμε μάλιστα σε συνδυασμό με το προϋπολογισμό παρακάτω, ότι κόβουμε από την κατασκευή κυκλικών κόμβων και ενισχύεται ο κωδικός αντίστοιχος επέκταση τη διαρρύθμιση δημοτικού σχολείου με ποσό 135 για να γίνει το έργο. Τέτοια έργα παρακαλούμε πολύ να έρχονται ως τακτικά, να λαμβάνουμε γνώση. Φτάνει που δεν υπάρχει ο χρόνος, παίρνουμε τα θέματα την Πέμπτη μεσημέρι, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν μπορούμε να ρωτήσουμε κανένα. Τέτοια θέματα να μην έρχονται ως έκτακτα. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι και με όλο το σεβασμό στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και όλα αυτά, εμείς θα το ψηφίσουμε. Αλλά όχι πια με τέτοιο τρόπο να έρχονται τέτοια θέματα. Οπότε ψηφίζουμε, συνάδελφοι, φαντάζομαι δεν υπάρχει λόγος δευτερομιλίας. Θέλω τον λόγο. Ναι, Δήμαρχε, ναι, Δήμαρχε, παρακαλώ. Να πούμε τι περιλαμβάνει καταρχήν, κύριε Παυλίδη. Περιλαμβάνει δύο καινούργιες αίθουσες, περιλαμβάνει τουαλέτες εσωτερικές, γιατί θα ξέρετε ότι εξωτερικές τουαλέτες δεν υπάρχει κοντέινερ στον Άγιο Γιώργη. Υπάρχουν εξωτερικές τουαλέτες, καθώς και νέο λεβιτοστάσιο, όπως και καινούργιο λεβίτα γιατί είναι επιβαλλειωμένος. Λοιπόν, όσον αφορά, κύριε Μελιόπουλε, αυτό που είπατε, καταρχήν, τα λεφτά τα παίρνουμε προσωρινά από τον κωδικό των κόμβων, εννοείται ότι θα ξαναβγούν τα χρήματα εκεί πέρα, γιατί και εκείνο είναι ένα προγραμματισμένο έργο. Αλλά κατά τα λοιπά, πιστέψαμε. Τι θέλετε να δείτε, ας πούμε, αν οι αίθουσες είναι αυτές που πρέπει, είναι αυτές που πρέπει. Αυτό είναι η ευθύνη της Εθνικής Υπηρεσίας. Έτσι είναι εκ των πραγμάτων. Ούτε μικρότερες θα γίνουν, ούτε μεγαλύτερες θα γίνουν. Εμείς δεν ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει τεχνικές γνώσεις και να αποφασίσει για την αρτιότητα την τεχνική της μελέτης. Έτσι, εμείς είμαστε όργανο αποφασιστικό και λέμε το πολιτικό ναι για να γίνει. Αυτό ζητάμε. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι.
Λευκό. Υπέρ. Κατά. Κανείς. Πολύ ωραία συνάντηση. Περνάμε στα θέματα της ημερήσιας της διάταξης. Πρώτο θέμα. Έγκριση μη τροποποίηση της υπαρήθου 407 του 2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των πεζόδρομων του περιοχικού κέντρου. Ερωτήσεις, φαντάζομαι το έχετε δει, είναι αναλυτικότητα της εισήγησης, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Να κάνουμε λίστα, θέλει κανείς να πει κάτι. Λοιπόν, ο κύριος Παυλίδης. Ο κύριος Βελιόπουλος. Μια ερώτηση και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Μαρκούλης. Τσανακτήδης. Καηλίδης. Ωραία. Πώς, Καηλίδης. Γιώργο, εσύ. Ναι. Κύριε Παυλίδη, Παύλε. Παύλε. Δεν ακούγεσαι, Παύλε, το μικρόφωνο. Μ' ακούτε τώρα. Ναι. Παύλε, δεν ακούγεσαι. Μ' ακούτε. Τώρα μ' ακούτε. Τώρα ναι. Λοιπόν. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε ότι πρέπει να δηλώσουμε το ΙΧ όχημα όλοι οι επαγγελματίες που είναι εκεί μέσα. Δηλαδή, άμα καμιά φορά έρθουν με άλλο επαγγελματικό όχημα τη συζύγου ή κάποιον άλλο που βαλίσουν εμπορεύματα, δεν μπορούν να μπουν. Και δεν το λέω αυτό για να αυξήσουμε τις ώρες. Το λέω απλώς γιατί πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Πρώτον, δεύτερον, αν μου επιτρέψετε, έχω μεγάλη εικόνα για μαγνητική κάρτα. Γιατί η μαγνητική κάρτα αντιγράφει. Εσείς δεν ξέρω να μου απαντήσετε αν το έχετε ερευνήσει και αν το έχετε κάνει. Επίσης, διαβάζω στη διαβούλευση ότι έχει αποφασιστεί για να απαγορεύει η κυκλοφορία σε φορτηγά μεγαλύτερα από 12 τόνους. Εγώ ξέρω ότι όταν συζητούσαμε αυτό στην Κυκλοφοριακή Επιτροπή, είχαμε αποφασίσει όχι μεγαλύτερα των 3 τόνων. Αφού, τι μεγάλο μεγαλύτερο των 12 τόνων, αφού 8 τόνους έχει πινακίδα εδώ στη ΔΕΗ μπροστά, ότι απαγορεύονται να μπαίνουν 8 τόνα μέσα στη Βέρη. Εμείς αποφασίζουμε εδώ μεγαλύτερα από τον 12 τόνων. Και θέλω λίγο, για να μην κάνω τοποθέτηση, αλλά πάρω το λόγο για τοποθέτηση, να ξαναδείτε λίγο, αν μου επιτρέπετε, το 5,5 με 10,5. Για να σας το πω έτσι, να το βάλω και σαν ερώτηση, το 10,5 είναι πολύ αργά και να σας πω γιατί. Από την εμπειρία μου στους δρόμους. Το εκμεταλλεύονται οι σούπερ μαρκίστες, οι τροφοδότες από άλλες πόλεις, πάνε στις άλλες πόλεις που τις σέβονται στις 8,5-9, και μετά έρχονται στη Βέρεια που κρατάει μέχρι τις 10.30. Μην το κάνουμε αυτό μέχρι τις 10.30. Δηλαδή, ο κόσμος βγαίνει, κατεβαίνει, τα πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μετά βγαίνει στην αγορά, είναι οι πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της 12. Δηλαδή, μέσα από τις 10.30 μέχρι τις 12 θα αφήσουμε τα άλλα από τις 2 μέχρι τις 8 το βράδυ, τέτοια ωράρια, γιατί τα έχουμε. Εντάξει, να αποφασίσουμε να κάνουμε έμπορο τη δουλειά του. Γιατί πρέπει να βάζουμε την πρόσβαση μέσα σε όλες αυτές τις ώρες. Αυτό δεν είναι πεζόδρομος, δείτε το λίγο, δεν θα κάνω τοποθέτηση, δείτε το. Κύριε Μελιόπουλε. Δεν προηγείται άλλος επικεφαλής. Α, ναι, ο κύριος Μαρκούλης, συγχωρείτε, ο κύριος Μαρκούλης. Κύριε Μαρκούλη. Εδώ πέρα βλέπω στην κατάσταση, μ' ακούτε έτσι. Ναι. Αναφέρεται ότι, για παράδειγμα, η μία κάρτα στον πρόεδρο ιδιοκτητών πολιτικών κτλ. Μία κάρτα στον πρόεδρο εμπορικού συλλόγου κτλ. Μήπως θα πρέπει να μην είναι τόσο υποκειμενική η συγκεκριμένη χρήση των, δηλαδή, των συγκεκριμένων καρτών. Μήπως θα πρέπει αυτές οι κάρτες να ανήκουν στον εμπορικό σύλλογο, αλλά να υπάρχει δυνατότητα της χρήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Γιατί μπορεί ο πρόεδρος είτε των ιδιοκτητών είτε των καταστηματαρχών των εμπόρων να λείπει. Δηλαδή θα πρέπει κάπως να βάλουμε πιο αντικειμενικά όρια, κάπου να είναι στη διάθεση κάποιου εντεταλμένου, είτε του Προέδρου, είτε του Αντιπροέδρου, είτε κάποιου άλλου μέλους του Συμβουλίου. Γιατί μπορεί κάποιος να απουσιάζει. Δηλαδή δεν πρέπει να το βάζουμε, να το τοποθετούμε υποκειμενικά το θέμα και να πούμε ο τάδε, δηλαδή να το προσωποποιούμε. Αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση από αυτό. Δηλαδή να υπάρξει μια πρόβλεψη και να πούμε μια κάρτα για τον εμπορικό σύλλογο, η οποία όμως δεν είναι στη διάθεση του αρμοδίου παραμοιρών αυτό που πρέπει να την έχει. Κύριε Βελιόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε μια ερώτηση έτσι τυπικού χαρακτήρα.
Στην αρχή του ηγητικού αναφέρεται μια απόφαση 417 του 2019 εκείνη διορθωμένο ας πούμε εκ των υστέρων, ενώ πίσω αναφέρεται απόφαση 407 του 2009. Θέλω λίγο να μου πείτε ποιο είναι το σωστό, 407 του 19 ή 407 του 9. Οι επόμενες ερωτήσεις ουσιαστικές, δεν ξέρω, ακούγομαι κύριε Πρόεδρε. Ναι. Έχει να κάνει με το, εντάξει, έχουν ληφθεί κάποιες προβλέψεις για τους μόνιμους κατοίκους, για αυτούς που έχουν πάρκινγκ, για αυτούς που δεν έχουν τέλος πάντων, για τους μη μόνιμους κατοίκους που έχουν τα σπίτια τους εκεί και θα έρθουν ίσως το καλοκαίρι για 15-20 μέρες. Τι πρόβλεψη υπάρχει, μάλλον πώς θα λυθεί, ότι δεν έχει προβλεφθεί κάτι για αυτούς, για να πάρουν και αυτοί ίσως μια κάρτα. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει, βλέπω εδώ πέρα ότι η αντικατάσταση λέει θα κοστίσει ίση με το δεκαπλάσιο της αξίας κτίσης. Για ποιο λόγο αυτό και η πρόταση ταυτόχρονη δικιά μας είναι όχι. Το πολύ πολύ ίση με την αξία κτίσης και όχι το δεκαπλάσιο να τιμωρείται με αυτόν τον τρόπο όποιος το χάσει. Επίσης, τι θα γίνει με αυτούς που οφείλουν προς το Δήμο και δεν θα μπορέσουν σύμφωνα με το εισηγητικό να βγάλουν τέτοια κάρτα. Αποκλείουμε δηλαδή από τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κάτι και μαγαζιά που τυχόν χρωστάνε για λόγους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αντικειμενικούς από τη θέλησή τους. Και μια τελευταία ερώτηση, όπως λέει μέσα στο εισηγητικό, για άλλους παραπάνω περιπτώσεις, εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την εκδοση των απαιτούμενων. Αυτό θέλω λίγο να το καταλάβω, γιατί να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος και όχι η αρμόδια υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Αναξίδης. Εγώ, επειδή τυχάνω να είμαι και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο, με την πρόεδρο εκτενεί αυτό εδώ το θέμα, θεωρώ ότι οι αποφάσεις που έχουν πάρθει είναι ορθές. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ μες στον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά πιστεύω ότι μέχρι και τις 10.30 είναι καλή ώρα, γιατί τα περισσότερα καταστήματα τείνουν να ανοίγουν 9.30 το πρωί. Άρα είναι καλό το ωράριο. Ούτως ή άλλως τώρα είναι ανεξέλεκτο. Μέχρι τις 1.30-2 η ώρα το μεσημέρι έχουμε φορτηγά εντός πεζοδρόμου. Αρκεί να ξεκινήσει και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τελικά. Και θα ήθελα τελικά να μάθουμε το κόστος ποιο είναι. Είναι αναχρόνο, είναι φάπαξ για την κάρτα που θα λάβουν. Αυτό. Μιχαηλίδη, Γιώργο. Με έχουν καλύψει αρκετοί προαλήσαντες συνάδελφοι, όμως θέλω να πω το εξής. Ποια είναι η τελική εκτίμηση για το πόσες κάρτες δηλαδή θα διανεμηθούν στους συμπολίτες μας και στους αρμόδιους να κινούνται σε αυτό το χώρο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, για την καταγραφή των αριθμών κυκλοφορίας των οχημάτων, το οποίο θα εισέρχονται στον πεζόδρομο. Επίσης, νομίζω ότι είναι υπερβολή ο διαχωρισμός που γίνεται για τους συντοπίτες μας που έχουν τις επιχειρήσεις των υπαριθμών 15 και 20 στην εισήγηση, γιατί αυτοί εμπίπτουν στη γενικότερη αθέλητη φιλοσοφία ότι όλοι όσοι έχουν εκεί πέρα καταστήματα, ακόμα και αν έχουν μια ιδιομορφία από τα δύο καταστήματα, δεν ξέρω γιατί είναι απαραίτητο για τους συμμετάσχοντες παροχές υπηρεσιών βιντεολήψεις, όπως επίσης και για ποιο λόγο νομίζω υπερβολικό για κάθε πεζοπόρο, λέει, αστυνόμο, για την κάρτα πρόσβασης. Να δω λίγο, ξέχασα κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, νομίζω ότι αυτοί οι δύο περιπτώσεις που κακώς διαχωρίζουν, αν θέλετε, λόγω της φύσης του επαγγέλματος, αλλά και για το πεζοπόρο αστυνόμο, ή για τους κατασυμματάρχες με βιντεολήψεις, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Και τέλος, δεν θυμάμαι καλά, να πατάει η μνήμη μου, εάν τυχόν η είσοδος που είναι στο στενό του ΟΤΕ, δηλαδή παρακάτω το αυτοκίνητα, αν είναι πριν ή μετά. Γιατί αν είναι πριν, δεν θυμάμαι. Αν είναι πριν, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο χρειάζεται. Δεν είμαι σίγουρος όμως, δεν θυμάμαι, γιατί είχαν... Με απαντάει το μνήμη μου, δεν μπορώ να φέρω καλά την εικόνα της μπάρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Απάντηση. Ναι, τελειώνω. Ναι. Δύο λόγια γενικά
και μετά ο κ. Τσαχουρής να απαντήσει ειδικά στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ναι, Δήμαρχε, ναι, Δήμαρχε. Ότι αυτός ο κανονισμός είναι προϊόν διαβούλευσης. Έτσι. Και έγινε με σεβασμό προς τις αιτήσεις του Εμπορικού Συλλόγου. Βεβαίως θα δείξει και η πορεία. Έτσι και εγώ εν μέρη θα συμφωνήσω με τον κύριο Παυλίδη ότι μπορεί στην πορεία να δούμε ότι κάποια πράγματα είναι δυσλειτουργικά. Θα τα διορθώσουμε λοιπόν με επόμενη απόφαση αυτά. Στην παρούσα φάση όμως νομίζω ότι οφείλουμε να σεβαστούμε τη διαβούλευση που έγινε και έχει καταλήξει σε αυτά τα πράγματα που κατέληξε. Για το μόνο θέμα στο οποίο θα εκφράσω την αντίρρησή μου, συμφωνώντας με τον κύριο Μελιόπουλο, είναι ότι δεν είναι λογικό κάποιος που χρωστάει να μην μπορεί να πάει στο σπίτι του. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να παληθεί. Αυτά. Τώρα για τα υπόλοιπα, τα ειδικά, θα μιλήσει ο Αλέξανδρος. Καλή δήμαρχη. Εκτός από διαβούλευση, έχει περάσει και από τη δημοτική κοινότητα το θέμα αυτό και έχει αποφασιστεί και έχει επισήγηση, όπως έρχεται σήμερα σε εσάς. Πόσο χρόνο θα μας συγκρατήσει, ο Γιώργο, ξεκινάω από σένα, τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη. Έχουν βγει 350 κάρτες, οι 215 είναι απεριόριστες χρήσεις και οι 135 είναι περιορισμένες. Τώρα, περιορισμένα οι περιορισμένες χρήσεις τη βλέπετε, δεν έχουμε να την εξηγήσω. Μαγνητικές κάρτες. Οι κάρτες αυτές λειτουργούν αυτόνομα. Οι περιορισμένες χρήσεις δηλαδή θα λειτουργούν με άλλο ωράριο, θα το διαβάζει δηλαδή αυτό το σύστημα και θα βγει στις χρήσεις με άλλο ωράριο, θα το διαβάζει αυτό το σύστημα. Το κόστος, κύριε Λεξανασίδη, είχαμε για τους καταστηματάρχες ένα 10 ευρώ ετήσια η χρήση και τα 5 ευρώ είπαμε για τους κατοίκους, όχι για τους κατοίκους. Το καφέ. Τι να κάνω, τα έδωσα και εμένα τώρα. Για τους μη μόνιμους κατοίκους, κύριε Μελιόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη, όμως υπάρχει μια γενική διάταξη στον κανονισμό από ό,τι βλέπετε, που λέμε ότι θα αντιμετωπιστούν κάποια πράγματα από τον τρόπο λειτουργίας και πώς θα λειτουργήσει τελικά όλο αυτό το σύστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόβλεψη για ποιους και πώς είναι αυτοί και πόσες φορές θα χρειαστούν να μπουν μέσα. Οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να γίνει, θα την κάνουμε στη συνέχεια. Κύριε Μαρκούλη, όσον αφορά τη μία κάρτα που λέτε στον πρόεδρο ή στον ιδιωτικό πρωτοβόλη στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, προγραμμένο σε άντε μπορεί ο πρόεδρο, θα είναι αντιπρόεδρο. Θεσμικά όλα να είναι ή θα ορίσει κάποιον άλλον, τον οποίο θα του δώσει την κάρτα, εάν χρειαστεί σε κάποια άκρη περίπτωση, να πάει να ανοίξει αυτό. Αφού όλοι κάνουν κάρτε, ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ή των φορτηγών ή των φορτηγών διανομή, έχουν για κάποιε έμπορτε περιπτώσει κάρτε αυτή. Εάν δεν μπορούν, θα δώσουν σε κάποιον άλλον. Εάν μπορούν τώρα να αντιγραφούν οι κάρτες οι μαγνητικές με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, μπορούν να αντιγράψουν οι κάρτες τα πάντα. Όμως υπάρχουν συνέπειες, τις οποίες διαβάσατε, συνέπειες οι οποίες προβλέπουν και πρόστιμα, συνέπειες οι οποίες προβλέπουν και αφαίρεση αδείας της κάρτας, εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό όλο το σύστημα θα επιβίδεται για δημοτική αστυνομία και την Τροκέα. Και θα επιτηρούμε και όλοι μας και όλοι μας. Όσον αφορά την δήλωση του οχήματος, κύριε Παυλίδη, προφανώς ένα όχημα θα δηλώσουν, ένα όχημα θα παίρνει. Εάν τώρα δηλώσουμε ένα όχημα έναν αριθμό και την άλλη μέρα πάμε σε ένα άλλο όχημα που έχει γυναίκα του ενός και του άλλου, προφανώς θα γίνει πέρασμα και θα γίνει καταστρατήγηση. Προφανώς το όχημα το οποίο επειδή αυτό θα παίρνει, άρα εσύ να γίνει αλλαγή αυτού του οχήματος, θα γίνει αλλαγή. Θα κάνει έτσι να γίνει αλλαγή και να αλλάξει και η κάρτα. Όσον αφορά τώρα του 12 τόνου που είπατε, προφανώς αυτό πήγε και θα είναι φαντάζομαι μόνο για τα τοπία σερενάτα που δώνουν εκεί πέρα κάποιες φορές κάποια μεγάλα φορτηγά και σε φορτώνουν στις ώρες που λειτουργεί το αρτοπείο, το οποίο παίρνει μια κάρτα μόνιμης διάρκειας γιατί λειτουργεί μέρα νύχτα. Έχει διαφορετικό ωράριο από ό,τι τα άλλα καταστήματα, ιδιαίτερο ωράριο όπως και το φαρμακείο. Να σου προτείνω κάτι, μου δίνεις το λόγο να σε βοηθήσω. Άκουσε με λίγο. Αν θέλεις, δώσε εξαίρεση σε αυτό. Το αναγνωρίζουμε όλοι προς Θεού. Ότι κουβαλάει αλεύρια στο φούρνο κτλ. Αλλά μην το κάνετε, θα το εκμεταλλευτούν οι άλλοι μεταφορείς από άλλες πόλεις και δεν μπορεί να κάνει τροχιά τη δουλειά του. Όχι μεγαλύτερα από τρίτονα. Θα κάνει κανένα όπισθεν, δεν έχει ορατότητα, θα έχουμε θέμα. Σας το βάζω ενημερωτικά. Έτσι κι αλλιώς σε είπα ότι τα 8 τόνα απαγορεύονται, μεγαλύτερα των 8 τόνων απαγορεύονται απλώς στην πόλη. Συνέχισα, Δήμαρχε, συνέχισα.
Σε γενικές γραμμές αυτά έχουμε. Τώρα λέω αν δεν τα βάλεις σε ωραία. Το ωράριο 10.30 υπάρχει σκοπός να μειωθεί, όχι, έτσι. Αυτό είπαμε, αυτό προέκυψε μετά από διαβούλευση και μετά από την Επιτροπή. Καλά, διαβούλευση άμα δεις, εντάξει. Θα το δούμε πώς θα ωραία. Περνάμε συνάδελφοι στις τοποθετήσεις. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί. Κύριε Πρόεδρε, ο Παύλος ο Παυλίδης. Ένα λεπτό δεν θα κάνω μεγάλη τοποθέτηση. Εγώ κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό Παύλο. Να κάνω τη λίστα. Παυλίδης, Μελιόπουλος. Δεν βλέπω κάποιον άλλο. Παύλε, τοποθετήσου. Εγώ δεν θα το ψηφίσω το θέμα γιατί... Εγώ δεν θα το ψηφίσω το θέμα γιατί είναι γαλαντώματα ωράρια και θεωρώ ότι εκείνος είναι πεζόδρομος και θα πρέπει και ο εμπορικός κόσμος να προσαρμοστεί, όχι μόνο ο εμπορικός κόσμος, οι μεταφορείς που φέρνουν στον εμπορικό κόσμο, γιατί έχει συμπεριφερθεί και γενναία ο Δήμος μας, τους έχει δώσει πολλούς χώρους φορτοεκφόρτωσης πέριξ, ακόμα και εμείς εκεί στην Επιτροπή που φέρνουν τέτοια θέματα τα σεβόμαστε και τους δίνουμε χώρους φορτοεκφόρτωσης. Και νομίζουμε ότι μπορούν να φορτοεκφορτώσουν εμπορεύματα. Είναι πολύ γαλαντώματα ωράρια, σε σημεία που και παλιά η τροχιά είχε πρόβλημα να επιβάλλει την τάξη με αυτά τα ωράρια. Το λέω γιατί έτσι συνέβαινε με γνώστη όλων αυτών των πραγμάτων. Εντάξει, επιμένω και με τα οχήματα τα μεγάλα και γι' αυτό δεν θα το ψηφίσω το θέμα, είμαι κατά. Εντάξει. Κύριε Μελιόπουλε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν δεν απαντήθηκε αν είναι 407 το 19 το 2009, δεν πειράζει, απλά να μην φαίνεται μέσα στο ίδιο συγκητικό απόφαση... Το 9 είναι κύριε Μελιόπουλε, να το δει ο γραμματέας. Καλώς κύριε Πρόεδρε, καλώς έγινε. Με όλο το σεβασμό στην όποια διαβούλευση έγινε, η οποία βέβαια αυτή έχει αποδείξει ότι έχει και τα όρια της. Ήδη αναγνωρίστηκε και είναι θετικό και θα εκτιμηθεί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να παίρνουν κάρτα ακόμα και αυτοί που χρωστούν για να μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ή στα μαγαζιά τους. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, όταν από το ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα, είχαμε εκφράσει συγκεκριμένες αντιρρήσεις και ήμασταν κατά του εισηγητικού όπως είχε τεθεί. Είχαμε μιλήσει συγκεκριμένα τότε ότι είμαστε εναντίον στο να χρεώνονται αυτές οι κάρτες, ενάντια στην επιβολή προστίμου ίση με το δεκαπλάσιο της αξίας κτήσης. Είχαμε μιλήσει ότι δεν είχαν ληφθεί κάποιες προβλέψεις για τους μη μόνιμους κατοίκους, γιατί ο άλλος μπορεί να έρθει ένα μήνα το καλοκαίρι, έστω και αν στην πορεία που δεν μας το διαβεβαιώνει αυτό ή δεν μας το ξασφαλίζει κανείς ότι θα ληφθεί κάποια πρόβλεψη. Είμαστε ας πούμε αντίθετοι, όπως βλέπουμε τώρα στο συγκεκριμένο, να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος, ούτε και αυτό απαντήθηκε. Γιατί κύριε Δήμαρχε, και όχι η αρμόδια υπηρεσία και ο Δήμαρχος. Σε κάθε περίπτωση επικεντρώνουμε κύρια στα χρήματα που θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα και ότι αποκλείει αυτούς που χρωστάνε. Που πολλοί από αυτοί για αντικειμενικούς λόγους συνέπεια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Συμφωνούμε με αρκετές από τις ρυθμίσεις, αλλά δεν συμφωνούμε με ολόκληρο το συγκεκριμένο. Γι' αυτό θα το καταψηφίσουμε. Ο κύριος Παλουκίδης, Κώστα. Συγγνώμη. Ναι. Δεν υπάρχει. Όχι, ας μιλήσει και ο Κωστής και μετά. Κώστα, ναι. Κώστα. Και στη διαβούλευση, αυτή η σύνδεση της εταιρείας, εμείς διαθέτουμε μια εταιρεία χοντρικής πώλησης. Η σύνδεση της εταιρείας με συγκεκριμένη πινακίδα οχήματος, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος. Δεν δημιουργείται κατά στρατηγική, προσπάθησα να το εξηγήσω και εκεί, σε περίπτωση που κάθε εταιρεία έχει μόνο μία κάρτα. Άρα δεν θα μπορεί να μπαίνει περισσότερο του ενός των οχημάτων της εταιρείας. Έχουμε μικρό φορτηγό, έχουμε επαγγελματικό επιταχή, έχουμε ημιφορτηγό. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε σαν εταιρεία χοντρικής πώλησης, ανάλογα με τις ανάγκες του δρομολογίου. Και όχι να δηλώσουμε ένα συγκεκριμένο όχημα και μόνο με εκείνο να μπαίνουμε. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Δήμαρχε. Δύο λόγια. Ζητάω λοιπόν το τελικό κείμενο που θα μπει προς ψήφιση αφενός να μην περιέχει την δημοτική ενημερότητα, έτσι. Αφετέρου, το 12 τόν σωστά να αναφερθεί μόνο για το αρτοπείο, ούτως ή άλλως εντός της πόλης δεν επιτρέπει να μπουν άνω των 8 τόν. Άρα 8 τόνοι και όχι 12, με εξαίρεση το συγκεκριμένο. Ωραία. Δεύτερο μιλία, κάποιος θέλει να κάνει συνάντηση. Υπάρχει κανένας λόγος.
Να ψηφίσουμε λοιπόν. Λευκό. Ψηφίζουμε στην άκρη. Λευκό. Κανείς. Υπέρ. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ. Θέλω χέρια να περάσω. Πώς. Μια ερώτηση, πρόεδρε, μπορώ να κάνω πάνω στην τροποποιημένη πρόταση που έθεσε ο Δήμαρχος. Αν είναι στην τροποποιημένη συμβούλα, παρόλο που είμαστε στην ψηφοφορία. Ναι. Και άλλες πινακίδες οχημάτων που έχουν τα καταστήματα, πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Παλουκίδης. Ό,τι έχει μπει διαβούλευση με τις δύο αυτές αλλαγές. Ωραία, συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ήμασταν στα υπέρ. Περνάμε στα κατά, να προκύψουν έμεσα δηλαδή τα υπέρ. Κατά κανείς. Συνδημότες κατά. Κατά ή συνδημότες. Όχι, όχι, εγώ το ψηφίζω κατά. Μελιόπουλος, κατά. Γιώργο, ψηφίζεις εσύ, τι έλεγες. Το ψηφίζω υπέρ την εισήγηση. Υπέρ. Κύριε Μελιόπουλο, τι λέγατε εσείς. Κριτική στο εισηγητικό, κύριε Αντιπρόεδρε. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Σιδηρόπουλος, δεν θα είμαι υπέρ όλων αυτών που υπόθηκαν, εκτός από το ότι να μην απαιτείται φορολογική ενημερότητα από τον Δήμο. Αυτό δεν το ψηφίζω. Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας να είναι ενήμερος φορολογικά στο Δήμο για να πάρει... Δεν είναι κομμάτια. Η πρόταση είναι ενιαία. Οπότε, κύριε Σιδηρόπουλε, ως ενιαία πρόταση που λέει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, πιστεύω ότι αυτή η παρατήρηση που μπορεί να γραφτεί. Ψηφίζω όταν έχει 20 άρθρα, τώρα σε μια υποπαράγραφο δεν συμφωνώ. Αυτή τη διευκρίνηση θέλω να κάνω. Ωραία, με την σημείωση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ψηφίζω υπέρ, υπό την προϋπόθεση ότι αν κάποιος έχει και δεύτερο επαγγελματικό αυτοκίνητο, εκεί θα πρέπει να το βλέπει κατά περίπτωση. Έτσι θα χαθούμε, Σίμον. Λοιπόν, με τις παρατηρήσεις αυτές, περνάει το θέμα συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο θέμα. Το οποίο έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ας μην τις δούμε μία-μία, κάποιος έχει κάποια ερώτηση για κάποια συγκεκριμένη, παρακαλώ να την κάνει. Λίστα λοιπόν να ερωτήσω. Ποιος θέλει να ρωτήσει, ποιος είναι να ρωτήσει. Ο κύριος Παυλίδης. Κάποιος άλλος. Άρη να βοηθήσουμε λίγο, γιατί δεν πρέπει να κολλάμε σε τέτοια θέματα. Ζητιούνται τρεις θέσεις για τη στάθμιση των αυτοκινήτων που κάνουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, τίποτα άλλο. Έτσι. Πάμε την ερώτηση λοιπόν, αν εξακολουθεί να μιλήσει. Ναι, την έχω. Είναι λεπτομέρεια, αλλά τη θέλω να την ακούσω, γιατί είναι λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί οι δύο θέσεις είναι αλλού και η μία θέση είναι αλλού. Και δεν είναι και οι τρεις μαζεμένες, αφού κάτω από το ΙΚΑ έχει και τέσσερις θέσεις και πέντε. Γιατί η μία φεύγει αλλού. Και ρωτάω γιατί εκεί στο αλλού χτίζεται μια κλινική ιδιωτική που μπορεί να γίνει κτλ. Γιατί δεν είναι μαζεμένες αυτές οι θέσεις. Για ποιο λόγο είναι δύο στη Μωράβα και μία στην Ομαδολή Παπά. Γιατί έτσι είναι η υπηρεσία που έπρεπε με αυτοψία, κύριε Παυλίδη. Ορίστε. Η υπηρεσία που έπρεπε με αυτοψία. Για να είστε τόσο. Μία είναι, Παύλο. Ναι, δύο είναι στη Μωράβα, είναι τρεις οι θέσεις. Δύο είναι στη Μωράβα. Η Μωράβα έχει τέσσερις θέσεις. Γιατί δεν έγιναν και οι τρεις στη Μωράβα και η μία πήγε Μανώλη Παπά, όπου εκεί διαμορφώνεται μία πολυκατοικία να γίνει κλινική. Αυτό ρωτάω. Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Δεν το ξέρω εγώ, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή χτίστηκε η κλινική, αυτό λέτε εσείς τι λέτε δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί μετακόμισε αυτή και δεν έγιναν οι τρεις θέσεις μαζί εκεί πέρα. Αυτό ρωτάω. Υπάρχει απάντηση. Γιατί έχει τέσσερις θέσεις επί της Μωράβα, εκεί μπροστά, δίπλα από το πάγκινγκ, έχει τέσσερις θέσεις. Εκεί μένω. Έχει τέσσερις θέσεις. Γιατί δεν δόθηκαν και οι τρεις μαζεμένες. Και δόθηκαν οι δύο εκεί και η μία αλλού. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση η ερώτηση. Γιατί είναι πράγματα με το οποίο δεν ασχολείται ούτε ο αντιδήμαρχος ούτε ο δήμαρχος. Η υπηρεσία είναι έτσι, έτσι έχει την υπηρεσία και εμείς το αποδεχτήκαμε. Έτσι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εσύ ή δήμαρχος μπορεί να μην μπαίνει. Έτσι. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Εμείς ρωτάμε για να μάθουμε.
Πάμε, ωραία. Πάμε τώρα να τεθεί το θέμα στην Επιτροπή ξανά. Τοποθετήσει. Έτσι, τίθεται, έτσι θα ψηφίσουν. Τοποθετήσει. Κανείς. Ψηφίζουμε λοιπόν. Λευκό. Εγώ ψηφίζω τις δύο θέσεις, όχι τη μία. Ωραία. Λευκό. Με τη διευθύνηση αυτή του κ. Παυλίδη. Λευκό. Υπέρ. Κατά. Υπέρ με τη διευθύνηση του Παυλίδη. Πριν περάσουμε στο τρίτο θέμα, κύριε Μιλιόπουλε, επειδή υπάρχει, δεν καταγράφει σωστά η ψήφος στο πρώτο θέμα, τι ψηφίσατε, με ρωτάει ο γραμματέας του. Κύριε Πρόεδρε, το αντιλήφθηκα, αλλά δεν ήθελα να διακόψω. Ήθελα να δω τον χρόνο. Εμείς ψηφίσαμε κατά του ηγετικού. Δεν συμφωνούμε. Όπως πρέπει. Πρώτο ηγετικό με το σύνολο του ηγετικού, παρόλο που συμφωνούμε εν μέρη, με το σύνολο του ηγετικού δεν συμφωνούμε και το καταψηφίζουμε. Εντάξει. Περνάμε στο τρίτο θέμα, συνάδελφοι, επί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. Να περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις, εάν υπάρχει για κάτι συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Ζήμα. Και ο Μελιόπουλος, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Η κυρία Τζήμα. Ο κύριος Μελιόπουλος. Άλλο συνάδελφο. Κύριε Μελιόπουλο, έχετε το λόγο. Ερώτηση. Είναι, κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μελιόπουλο. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, ή ο κύριος Παυλίδης. Ναι, όχι, όχι, εσείς, κύριε Μελιόπουλο. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση θα κινήσω πρώτα από το γάμα επιμέρους θέμα. Εκεί, λοιπόν, μιλάμε για παροχή υπηρεσιών υπεύθυνων προστασίας δεδομένων και ένα ποσό, τέλος πάντων, σχεδόν 2.000 ευρώ. Μιλάμε για ότι θα πάμε να ζητήσουμε τις υπηρεσίες από κάποιον ιδιώτη. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτές τις υπηρεσίες να τις παρέχει, ας πούμε, υπάλληλοι του Δήμου. Η δεύτερη ερώτηση, έτσι και τη θεωρώ πιο σημαντική και ας δοθεί μια μεγαλύτερη σημασία, κάτι σημείωσε ο Δήμαρχος στην αρχή της συνεδρίασης, αφορά το Β. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο το ψηφίσαμε και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση και ίσως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατασκευή κυκλικών κόμβων. Τώρα βλέπω ότι μειώνεται κατά 135.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, δεν θα γίνει το έργο αργότερα και πότε και πόσο αργότερα θα ξαναπάει και από ποιους κωδικούς χρήματα εκεί. Εκτιμούμε ότι δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση των ζητημάτων, να το πω έτσι, να μεταφέρονται από κωδικούς σε κωδικούς χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει, να διαχειριστεί μια κατάσταση από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου. Να μας απαντηθεί τέλος πάντων πότε θα επιστρέψουν αυτά τα λεφτά σε αυτό το κωδικό για την κατασκευή κυκλικών πόμπων. Αγγλέ, ερώτηση. Να απαντήσω στον κύριο Μελιόπουλο. Αν θέλετε ένα προς ένα δήμαρχε, διαφορετικά σε όλους μαζί. Πραγματικά στο σκέλος Γάμα δεν υπάρχει προσωπικό του Δήμου, το οποίο μπορεί να αποκριθεί σε αυτό, γι' αυτό το δίνουμε σε ιδιώτη. Και στο σκέλος Β, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, από χρήματα που προέκυψαν από διαγωνισμούς που κάναμε έως τώρα, τα χρήματα θα επιστρέψουν. Και κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε την ερώτησή σου. Ξεκινώντας το πρώτο, μεταφέρουμε κονδύλια από έκτακτο, από κωδικό με έκτακτα πράγματα και τα μεταφέρουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε σήμανση. Δεν το θεωρούμε λίγο επικίνδυνο αυτό να τα παίρνουμε από τα έκτακτα, να ξαναψηφίσουμε, μετά να ξαναφέρουμε έκτακτα. Οι κωδικοί με τα έκτακτα είναι μας ειδικά το έκτακτο. Και εμείς το κάνουμε, το μεταφέρουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει όντως με τους κυκλικούς κόμβους που θέλω να τοποθετηθώ γιατί. Και προεκλογικά κάποια τη δήμαρχη λέγανε θα γίνουν κόμβοι και τώρα έχει περάσει τόσο καιρό και τα λοιπά. Έχουμε δει τους κόμβους, δεν λέμε ότι δεν προχωράνε, έτσι. Αλλά επειδή ίσως έρχονται όντως μετά τα 400 χιλιάρικα από τους Δήμους, γι' αυτό άκουσα τώρα να λέτε ότι, και διακόπτω τον ειρμό μου, γιατί είπατε ότι θα έρθουν υπόλοιπα από άλλα. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, εμείς βλέπουμε συγκριτικά, βλέπουμε το αποθεματικό να μειώνεται. Και να ησυχούμε, έτσι δεν πρέπει, δεν ξέρουμε αυτά που ξέρετε εσείς. Γι' αυτό όταν μας ενημερώνετε θα θέλαμε να τα ξέρουμε αυτά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι με αυτό το δίκτυο του Civitas που έχουν μπει
που έχουμε, που μπαίνουμε, που θέλουμε να μπούμε για να μας παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες διαδικτυακού χαρακτήρα, θέλω να ρωτήσω πόσο ωφελημένοι είμαστε, γιατί και παλιά παλιώναμε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες από το Δήμο για να μας δώσει διάφορα πράγματα και εκεί είχαν μπει πολλοί Δήμοι. Και στο τέλος μόνο το πληρώναμε και προκοπή, δεν είδαμε ούτε ένα έργο, είδαμε ποτέ να μας ενημερώσουν για να πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θεωρώ, επειδή με ακούει και ο κύριος Καλλίστρατος, μήπως πρέπει αντί να τους δίνουμε όλους αυτούς χρήματα να μπούμε στο δίκτυο πάλι εκείνο στην εταιρεία που έχουμε από κοινού με τα Τρίγκαλα και να δούμε από εκεί που εκείνοι παίρνουν διάφορα προγράμματα και δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά τα καταφέρουν και έχουν τεχνογνωσία και προχωράνε σε τεχνολογίες και σε καινοτομίες. Μήπως πρέπει αντί να δίνουμε στον ένα και στον άλλο. Δεν ξέρω, εγώ το βάζω σαν προβλημασμό, σαν ερώτημα. Εσείς θα μου απαντήσετε τι κάνετε. Και στο τέλος, για το πράσινο ταμείο και παιδικές χαρές, εγώ δεν ξέρω, αλλά μετά και από αυτό τον κωδικό, εγώ θα μαζέψω το σύνολο των χρημάτων για τις παιδικές χαρές, γιατί είναι κάτι που δεν μου αρέσει, γιατί πολλά λεφτά δίνονται. Δεν ξέρω αν πρέπει να δίνονται άλλοι τα έχουν βάλει σε προγράμματα και εμείς πρέπει συνέχεια να κάνουμε αυτές τις τροποποιήσεις για τις παιδικές χαρές. Και να ρωτήσω και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, γιατί βλέποντας ότι τελειώνει το αποθεματικό και ήρθαν αυτά τα 400 και χιλιάρικα από το κράτος. Θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται τελικά το αποθεματικό. Δηλαδή, όντως έφτασε στις 17.000 και ήρθαν αυτά τα χρήματα και το ξανανέβασαν για να μπορεί να κινηθεί ο Δήμος. Κύριε Τζίμα, Σιρμούλα. Άρη, ένα-ένα, επειδή μαζεύονται ερωτήματα. Ένα-ένα, οκ, Δημαρχέ, ένα-ένα. Θα απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα του κ. Παυλίδη. Το αποθηματικό στο τέλος με την τελευταία τροποποίηση γίνεται 487.965. Ναι. Έφτασε στα 17.000, το τελειώσαμε δηλαδή και ήρθε η επιχορήγηση του κράτους. Το αποθηματικό ενισχύεται με τα έργα, με τα χρήματα των έργων τα οποία περισσεύουν. Γίνονται εκτός τα έργα κτλ. Και διάρκως ενισχύεται. Δεν μένουμε ποτέ από αποθηματικό. Ένα λεπτό, συγγνώμη, το λέω ψευδοκόπτω. Πάσε ένα συγκεκριμένο αποθηματικό. Το εισηγητικό γράφει ότι τα 480 μας έφυγαν από επιχορήγηση των Δήμων από το κράτος. Δεν είναι από έργα. Είναι άλλο από έργα που θα μπει και αυτό. Έχουν συνδευτεί πιο μπροστά ή είναι ένα ποσό το οποίο σήμερα ήδη υπάρχει. Θα αρχίσει να ξοδεύεται γι' αυτό. Δεν μπορούμε να μείνουμε με το ίδιο αποθηματικό που θα ορίσουμε στην αρχή της χρονιάς, να μείνουμε μέχρι το τέλος με αυτό. Και σίγουρα προσέχουμε να υπάρχει πάντα αποθεματικό. Ναι, λοιπόν, να το πω λίγο και πολύ διαφορετικά. Κάθε φορά που συμβασιοποιείται ένα έργο, εφόσον προκύπτουν περισσευόμενα χρήματα, αυτά μπαίνουν στο αποθεματικό. Έτσι. Αυτά έτσι λοιπόν θα προκύψουν και τα 135 χιλιάρικα, τα οποία θα βάλουμε ξανά στον κωδικό από τον οποίο τα πήραμε. Τα 487 είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί να υπάρξουν πολύ περισσότερες ανάγκες. Γιατί βασικά δίνονται για το κορονοϊό. Αλλά το αποθεματικό συνεχώς εμπλουτίζεται με χρήματα που προκύπτουν από συμβασιοποίησεις έργων. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το σκέλος Α, κύριε Παυλίδη, τα λεφτά μπαίνουν πάλι σε αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Έτσι, δηλαδή τα λεφτά τα οποία παίρνονται από τους δύο κωδικούς, που έχει να κάνει με αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων φθορών, μπαίνουν σε κωδικό εκτάκτων αναγκών. Λοιπόν, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Όσον αφορά το δέλτα σκέλος που είπατε για το ΣΥΠΙΝΕΤ, καταρχήν θα πω ότι στο δίκτυο των Τρικάλων είμαστε ακόμα, έτσι. Είμαστε στο δίκτυο των Τρικάλων. Το ΣΥΠΙΝΕΤ, για παράδειγμα, αυτό που θα μας προσφέρει είναι, θα μας προσφέρει την πλατφόρμα προκειμένου να γίνει η διαβούλευση του ΣΒΑΚ. Αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα. Εννοείται βέβαια ότι πρέπει να δούμε και τη συνολική ωφελημότητα, γιατί μέσω του ΣΥΠΙΝΕΤ μπορούμε να διεκδικήσουμε και χρήματα προγράμματα. Και αυτός βέβαια είναι ο σκοπός. Παρόν όμως η χρησιμότητα είναι η πλατφόρμα η οποία θα μας παρασχεθεί για τη διαβούλευση του ΣΒΑΚ. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Έχετε όσον αφορά τις παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές έχουμε μπει τόσο στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, όσο και στο Φιλόδημο. Πραγματικά έχουμε πάρει αρκετά λεφτά και βέβαια τα συμπληρώνουμε κιόλας και με δικά μας. Γιατί παρόλα τα αρκετά λεφτά που πήραμε, δεν υπαρκούν. Έτσι, αυτό κάνουμε.
Εδώ, εδώ συγκεκριμένα, συγγνώμη, Δημαρχέ, εδώ συγκεκριμένα είναι στο πράσινο ταμείο η ίδια συμμετοχή που έπρεπε να έχει ο Δήμος. Το πράσινο ταμείο χρηματοδοτεί το 80% της δράσης. Το 20% θα έπρεπε να είναι ήδη στον προϋπολογισμό από την αρχή. Αλλά για εξαιτίας της διαχείρισης του προϋπολογισμού και του αποκομματικού μπαίνει τώρα που, είναι να, που ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται η προμήθεια. Είναι το 20%, έτσι παίρνουν τη χρηματοδοτήση. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν κάποιοι ότι παίρνονται αλλιώς. Άλλες είναι 100%, άλλες είναι 80%, άλλες είναι έτσι. Είναι τα χρήματα που τα διεκδικήσαμε με κάποιο τρόπο, που τα πήραμε με κάποιο τρόπο. Και πρέπει να βάλουμε τη συμμετοχή μας. Εντάξει, χωρίς να κουνάμε το κεφάλι, γιατί υπήρξαμε και αντιδήμαρχοι οικονομικών κάποιοι. Ναι, μισό λεπτό τώρα, μην κάνετε τέτοια. Ναι, ναι, τώρα μην το κοινά. Δεν μίλησα για κανέναν, παρακαλώ. Πρόεδρε, κράτησε τη διαδικασία, σε παρακαλώ. Εντάξει. Πολύ δεν είναι. Κάτσε το πέπει, Βασίλη. Εντάξει, πολύ δεν είναι. Τώρα, κυρία Τζίμα, για κάνετε τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω όσον αφορά το εδάφιο Γ, όσον αφορά την ενίσχυση του προϋπολογισμού σε σχέση με το GDPR, και ποσό 1.934 ευρώ. Δεν είχε γίνει αρχική συμφωνία για το τι ποσό θα έπαιρνε ο DPO και γιατί υπάρχει αυτή η τροποποίηση τώρα για επιπλέον ποσό. Επίσης και εμένα μου δημιουργήθηκαν αρκετά ερωτήματα σε σχέση με το Civitas, γιατί παρακάτω υπάρχει και θέμα ακριβώς για αυτή την εταιρεία σε σχέση με τη συνέχιση όχι της συνεργασίας με αυτή τη διαδικτυακή πύλη. Ήθελα να ξέρω, ο Δήμαρχος μας είπε τι περιμένω από αυτή τη συνεργασία. Στο παρελθόν είχαμε αποκομίσει κάτι από την πλατφόρμα, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά τα 5.000 ευρώ και ίσως θα μπορούσαμε να τα δαπανίσουμε για ένα γραφείο που ασχολείται ad hoc με ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά για αυτή την πλατφόρμα Civitas. Και τέλος, επί της ουσίας λίγο, είμαστε σε φάση να μας εξηγήσει ο Δήμαρχος Τεχνικών, ο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για ποιες παιδικές χαρές είναι αυτό το ποσό των 37.000. Απαντήσεις. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχήν είναι η δεύτερη χρονιά που κατέχουμε στο Civitas. Έτσι δεν υπάρχει μια πλούσια προϊστορία, αλλά θα πω και έπρεπε να το πω και νωρίτερα προς τον κύριο Παυλίδη ότι η συνεργασία μας με το Γραφείο των Βρυξελών τελείωσε μετά από άρνηση της Επιτρόπου να πληρώσει τη σύμβαση. Οι άνθρωποι βέβαια πήγαν δικαστικά, τα πήραν τα χρήματά τους, αλλά υπήρξε άρνηση της Επιτρόπου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπει σε διαδικασία το λογιστήριο να πάμε σε μια καινούργια σύμβαση εφόσον δεν έχει εγκριθεί από την Επίτροπη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όταν ξεκινάμε μια συνεργασία, βλέπουμε και λίγο πιο μπροστά. Αν δούμε λοιπόν ότι θα περάσει το αύριο, το μεθαύριο και δεν μας προσφέρει κάτι, εντάξει, θα πούμε ότι μέχρι εδώ σταματάμε. Αλλά από τη δεύτερη χρονιά και μάλιστα όταν υπάρχει κάτι το οποίο ήδη ξεκινάμε να μας παρέχουν, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά το ΓΑΜΑ, η πληρωμή για το GDPR και το DPO γίνεται τμηματικά. Άρα δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι το σύνολο των χρημάτων από την αρχή στον κωδικό. Μπορεί να συμπληρωθούν και μετά, όπως γίνεται τώρα. Κάποιος άλλος... Από τις παιδικές χαρές είναι. Ναι, Βασίλη μου. Στο Πράσινο Ταμείο, Τρίλοφος, Πατρίδα, Παλιά, Λυκογιάννη, Διαβατό, Παλατίτσια, Ραχιά, Κουμαριά. Περάστε να τις δείτε. Θα ολοκληρωθεί και θα βγει και δεντίο τύπου. Κάποιος άλλος, Παντίδωνα και εσύ. Όχι. Τοποθετήσεις, συνάδελφε. Μελιόπουλος, κύριε Πρόεδρε. Αυλίδης. Παυλίδης Μελιόπουλος. Άλλος. Κύριε Παυλή, τοποθέτηση. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Άλλο. Βάζουμε, ναι, για να είμαστε σαφείς εδώ μέσα, γιατί πολλοί μου φαίνεται ακολουθούν τον δρόμο της κυρίας Μπατσαρά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τίποτα για μέσους ίσουν παλιά οικονομικών ή όποιος ήταν ή... Θα δείτε, θα κάνετε, θα ράνετε. Έχουμε νουθετήσεις, έχουμε αυτά. Λοιπόν, θα ρωτάμε για τα θέματα, θα ρωτάμε και δεν μας σταματά κανένας. Εντάξει, όσες ειρωνίες και να κάνετε, όσο χρόνο και να έχετε. Ο δικός μας είναι περιορισμένος και όσο εντάξει, θέλουμε να καταλαβαίνουμε, να μαθαίνουμε, θέλουμε να ξέρουμε.
Πού πάνε τα. Τοποθέτηση κάνουμε. Έτσι, τοποθέτηση. Αφήστε να μιλήσουμε στην τοποθέτηση. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα. Δήμαρχε μου, άσε τώρα, εσύ το κρατά, βλέπω πολύ, είναι έτσι. Εμεί ρωτάμε εδώ στο συγκεκριτικό, δεν γράφει ούτε ότι είναι 20% συμμετοχική, ούτε είναι για έτσι. Δεν αν τα μερίσουμε τα δάχτυλα. Δεν φτάνει που τα εισηγητικά είναι λυπή, από πάνω όταν του ρωτάμε του κακοφαίνεται. Εντάξει, είναι ένα ποσό 37.000 στα καλά τα φούμε. Γράφει ότι είναι η συμμετοχή μα, γράφει ότι είναι 20% επιδότηση, γράφει ότι πήραμε. Είχαμε καμιά φορά ενημέρωση. Μέχρι τώρα ακούμε τόσε παιδικέ χαρέ έχουν περάσει με το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε κουραστεί να ψηφίσουμε παιδικές χαρές αναμόρφωση. Εδώ προχθές ρωτούσαμε, είναι ευκαιρία να τα πούμε, ρωτούσαμε για τις παιδικές χαρές, ότι είναι κλειστές και έλεγε εσείς πρέπει να συνιστά άλλα πράγματα. Ρωτάμε άλλα πράγματα, μας απαντάνε. Λες και ρωτούσαμε για τις παιδικές χαρές γιατί δεν ανοίγουν. Άλλα κάθε φορά. Και μας μέμφονται χωρίς να έχουμε ρωτήσει αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή είδαμε 37 χρόνια. Συνέχισε, Παύλε. Λοιπόν, εγώ το πρώτο θέμα, αντιμετώπισε, θα το ψηφίσω. Το δεύτερο κυκλικούς κόμβους θα το ψηφίσω. Το τρίτο με το ψηφίσω. Τσίφιτας δεν ψηφίζω. Εντάξει, για να τελειώνουμε. Το παιδική χαρά τελικά θα το ψηφίσω μετά τις εξηγήσεις. Μετά τις εξηγήσεις. Έτσι πρέπει. Εντάξει. Και όσον αφορά αυτά που με έλεγε και ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Στέλιος. Λοιπόν, εδώ μιλάει συγκεκριμένα. Και ό,τι και να λέμε διάφορα, είναι το ποσό του αποθεματικού το εξοντλήσαμε. Έμειναν 17.000. Εντάξει, γράφει ότι έρχεται από επιχορήγηση των Δήμων ένα ποσό συγκεκριμένο και ξαναυξάνεται ο κωδικός για να μπορέσουμε να κινηθούμε και σαν Δήμος και να κάνουμε. Φαίνεται από το εισηγητικό και τα άλλα, άμα είναι άλλη φορά που λέτε ότι έρχονται από διαγωνισμούς και είναι. Αυτό ας μας κάνει μια έκθεση καμιά φορά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, πώς αυξάνεται το αποθεματικό από προγράμματα, γιατί λογικά πρέπει να έχει τον προϋπολογισμό. Ότι από το τάδε διαγωνισμό που ήταν τόσα, ήρθαν τόσα. Δεν έχει έρθει συγκριτικό. Μπορεί να έχετε δει, δεν θέλω να σας κλέψω το δίκιο, αλλά αν συμβαίνει αυτό, πούντο. Δεν είδα μια φορά να αυξάνεται το αποθεματικό από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Κύριε Μελιόπουλε, τοποθέτηση. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Έρχεται λοιπόν σε σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. 7 αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, από τις οποίες κάποιες προηγούμενες αφορούσαν ένα τεράστιο μέρος του προϋπολογισμού. Στην ουσία δηλαδή έχουμε πια έναν καινούριο προϋπολογισμό του Δήμου Βέρειας. Οφείλω να το σημειώσω αυτό για να πω ότι εμείς ως λαϊκοί σπύρους που δεν το ψηφίσαμε, εσείς το ψηφίσατε, ας δούμε. Ποιος τελικά έχει δίκιο που συζητάμε για ένα καινούριο προϋπολογισμό από αυτόν που ψηφίσατε εσείς ως διοίκηση του Δήμου, οι δύο παρατάξεις που συναπαρτίζουν την πλειοψηφία και όποιοι τέλος πάνω ψήφισαν τον προϋπολογισμό που είχατε φέρει στην τότε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί των θεμάτων που έχουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι κονδύλια μετακινούνται από κωδικό σε κωδικό στα πλαίσια μιας διαχείρισης της μιζέριας που μας έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια με τις περικοπές της χρηματοδότησης για την τοπική διοίκηση, διαχείρισης, αν θέλετε, και μέρη καλής, ας πούμε, αλλά δεν φτάνει, δεν είναι αυτό που φτάνει για τον κόσμο, για τους δημότες. Σε κάθε περίπτωση, για ουσιαστικούς λόγους, είναι θέματα που θα τα ψηφίσουμε, που θέματα και κάποια δεν θα τα ψηφίσουμε. Να τα ξεκινήσω γρήγορα και από την αρχή. Εμείς θέλουμε να παραμείνουν οι κωδικοί στο α θέμα έτσι όπως είναι. Θα χρειαστούν αυτά τα χρήματα και όχι να μετακινούνται σε ένα γενικό κωδικό και αφηρημένη έννοια σε αντιμετώπιση γενικών συντεκτάκτους αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων. Θα ψηφίσουμε λευκό για αυτό το θέμα. Λευκό. Στο β' υποθέμα θα το ψηφίσουμε, θα περιμένουμε να δούμε πότε θα αντικατασταθούν αυτά τα κονδύλια στην κατασκευή κυκλικών κόμβων που εσείς το φέρατε, το ψηφίσαμε γιατί θεωρούσαμε ότι είναι χρήσιμο. Στο γ' θα ψηφίσουμε κατά. Δεν θέλουμε, είμαστε ενάντια στο να είναι ιδιώτης υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για όλον το Δήμο. Επίσης και το ίδιο για το Σίβητας θα τοποθετηθούμε όταν θα έρθει το θέμα, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα έτσι χωρίς να καθυστερώ, το ε, το σίγμα, τ, το ζ και το ήτα είμαστε θετικοί και τα ψηφίζουμε. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε στην ψηφοφόρια, συναδελφή. Κύριε έτσι όπως τέθηκε και το κύριο. Κύριε Πρόεδρε, Μαρκούλης Αντώνης, εμείς θα απέχουμε την ψηφοφορία όσον αφορά την. Στους λόγους το έχουμε αναφέρει κατά επανάληψη όσον αφορά
ψηφοποίηση και βέβαια και από την ψηφοφορία, όπως κάνανε και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Σαν παράδειγμα. Εντάξει, Ερμακούλη. Με την επισήμανση αυτή, κύριε Παυλίδη, κύριε Παυλίδη, ακούτε, μπορείτε να επαναλάβετε, έτσι γιατί μου το ζητάει ο γραμματέας, προκειμένου να τα καταγράψει καλύτερα. Εκτός από το Δέλτα, το Τσίβιτας, όλα τα άλλα το ψηφίζω. Εκτός από το Δέλτα. Λοιπόν, συνολικά οι υπόλοιποι, λευκό συνάδελφο. Εγώ, κύριε Παυλίδη, λευκό για το Δέλτα, για το Τσίβιτας. Α, και εσείς, κύριε Ρατζίμα, όπως ο κύριος Παυλίδη. Λοιπόν, μόνο υπέρ... για το Δέλτα. Μόνο για το Δέλτα. Λοιπόν. Ναι. Υπέρ για το σύνολο. Κατά, συνάδελφοι. Ωραία. Λοιπόν, έτσι αποφεύχθηκε από τον κύριο Παυλίδη, την κυρία Τζίμα και τον κύριο Μαλιόπουλο. Πέρασε και το τρίτο θέμα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για ό,τι είπαμε και εμείς. Ναι, βέβαια. Έχει να κάνει με την τροποποίηση όχι του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ερώτημα από τον Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα ορίσουμε κύριε Πρόεδρε, ορίζουμε αγωνιστή για το συγκεκριμένο θέμα του κύριου Θεοδωρίδη. Πολύ ωραία. Κάποιος άλλος. Οπότε ναι, κύριε Μελιόπουλε, πριν την τοποθέτηση του κυρίου. Ναι, κύριε Μελιόπουλε, έχετε τον λόγο. Έχω τον λόγο για ερώτηση. Για το τέταρτο θέμα, για την έγκριση με τις τροποποίησεις. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Ναι, εκεί είμαστε. Ωραία. Εκεί είμαστε, ναι. Καλώς. Προφέρετε στο εισηγητικό μέσα μια αλλαγή που μια πρώτη ματιά φαίνεται ως γραφειοκρατικής σημασίας, να το πω έτσι. Εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω έτσι καλοπροαίρετα, αν όντως αυτή η αλλαγή είναι τυπική σημασίας και αν θέλετε γραφειοκρατικό θέμα που λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Δήμαρχε. Είναι μία μετάβαση προς το ορθότερο. Λοιπόν, περνάμε στις τοποθετήσεις ο κ. Θεοδωρίδης, έτσι υποστέθηκε από τον κ. Μαρκούλη. Κυριάκο Θεοδωρίδη. Ευχαριστώ. Εμείς πριν από αρκετούς μήνες είχαμε ρωτήσει εάν θα φέρει ο Δήμαρχος νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Και αυτό περιμέναμε. Περιμέναμε ένα νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας με τη διατύπωση των περιγραμμάτων ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος στην κινητικότητα, κάτι που δεν το έκανε για 2,5 χρόνια, με αποτέλεσμα να φιλορροήσει από προσωπικό ο Δήμος. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ, πρόκειται για μία διαδικασία που μας ζητάτε να ψηφίσουμε, που η ψήφος μας δεν έχει καμία απολύτως αξία. Να σας εξηγήσω γιατί. Το Γραφείο Μισθοδοσίας, ούτως ή άλλως, και σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα που αναφέρεται στην εισήγηση, από το 1959, έπρεπε να ανοίξει να βρίσκεται στις οικονομικές υπηρεσίες. 17 χρόνια τώρα το γραφείο αυτό ανοίγει στις διοικητικές υπηρεσίες. Ο λόγος αυτής της μεταβολής νομίζω δεν έχει καμία απολύτως σημασία, εκτός και αν συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο δεν φαίνεται στο εισηγητικό. Κακώς 17 χρόνια δέχτηκε η Δημοτική Αρχή από το 2003 που συντάχθηκε τότε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Είχαμε νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας το 2011 και σήμερα διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι λάθος. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Να ψηφίσουμε τότε, συνάδελφοι. Δημαρχέ, αν έχεις να πεις κάτι, παρακαλώ. Προφανώς και μπήκαμε στην κινητικότητα, έτσι να λέμε πράγματα τα οποία είναι ακριβή. Προφανώς και μπήκαμε στην κινητικότητα, έτσι. Και προφανώς την πρώτη χρονιά δεν μπήκαμε, γιατί αυτό είναι συμφωνία κυρίων μεταξύ των δημάρχων. Να μην φύγουν εργαζόμενοι από τους Δήμους, να μην συμμετέχουν σε κάτι το οποίο δεν συμφωνούσαμε. Όταν όμως γενικεύτηκε αυτό το πράγμα, σαφέστατα και συμμετείχαμε. Όπως έγινε σε αυτή την κινητικότητα, η οποία ολοκληρώνεται τέλος του μηνός. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι αν κάποιος δει το ΦΕΚ του 2011, θα δει λοιπόν ότι είχε αποφασίσει η διοίκηση και η προγενέστερη ότι ήταν καταλληλότερος χώρος για τη μισθοδοσία το διοικητικό. Λοιπόν,
Επειδή πράγματι η μισθοδοσία είναι κάτι το οποίο υπογράφεται από τον ΠΟΗ, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, θεωρούμε ότι είναι πιο ορθό να πάει στο οικονομικό και τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος δηλαδή. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω το δικαίωμα της δευτερολογίας. Βεβαίως. Η συμφωνία κυρίων που έγινε, έγινε μεταξύ δημάρχων. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε Δήμος έπρεπε ο ίδιος να χαράξει τη δική του πολιτική και έπρεπε να αντιληφθούμε εκ των προτέρων ότι θα φύγει προσωπικό. Δεν έγινε αυτό και πιστεύω ότι πολιτικά ήταν εσφαλμένο. Σε ό,τι αφορά τώρα το Γραφείο Μισθοδοσίας, ο νόμος προέβλεπε να ανήκει στις οικονομικές υπηρεσίες. Το γράφει και το εισηγητικό. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Έτσι όπως είναι το... Θα δευτερολογήσω και εγώ. Okay. Ναι, Δήμαρχε. Προφανώς, λοιπόν, να ξαναπώ, επειδή μπορεί να μην έγινε κατανοητό, ότι στην προηγούμενη περίοδο, λοιπόν, οι Δήμαρχοι πράγματι τήρησαν τα συμπεφωνημένα, αλλά από τη στιγμή που μπήκαν στη μέση τα Υπουργεία κτλ. Κτλ. Όλοι οι Δήμοι μπήκαν στη διαδικασία της κινητικότητας. Φύγαν άτομα, ήρθαν άτομα. Και θα γίνει από εδώ και πέρα. Και ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Όσον αφορά και τα υπόλοιπα, το ΦΕΚ του 2011 το αναφέρει ξεκάθαρα. Έτσι. Κατέταξε στις διοικητικές υπηρεσίες. Καλός ή κακός. Είναι φίλο εφημερίδα της κυβέρνησης. Λοιπόν, όπως είναι το τέταρτο θέμα, συνάδελφοι, ψηφίζουμε. Λευκό. Λιόπουλος, κύριε Λαζαρίδη. Λευκό. Εσείς μόνο ή παράστησες σας, κύριε Μελιόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσαναξίδης έχει αποχωρήσει και το έχουμε... Α, έχει αποχωρήσει. Οπότε είναι Μελιόπουλος. Ωραία. Υπέρ, συνάδελφοι. Κατά. Κατά είμαστε όλοι η παράταξη προτεραιότητα στον πολίτη, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ωραία. Περνάει το θέμα. Συνεχίζουμε με το πέμπτο θέμα, συνάδελφοι, σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι στο δίκτυο CVNET, έτσι όπως τέθηκε και προηγούμενα σε σχετικές κουβέντες. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, Μελιόπουλος. Μελιόπουλος. Άλλος. Κύριε Μελιόπουλε. Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ. Και εσείς, ναι, και εσύ, Γιώργο. Κύριε Δήμαρχε, η συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο υποθέτει στην δρομή η οποία κλιμακώνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το ανώτερο είναι το 5.000 ευρώ, αυτά που εσείς συμφωνείτε τέλος πάντων να πληρωθούν για να συμμετέχει ο Δήμος της Βέρειας σε αυτό το δίκτυο. Έχει εκτιμηθεί ότι η συνδρομή με χαμηλότερο ποσό δεν επαρκεί για αυτά που συσθέτει ως ανάγκη του Δήμου. Έτσι ακριβώς γι' αυτό έγινε και η επιλογή αυτή πέρσι, κύριε Μελιόπουλε. Γιατί μας ενδιαφέρουν και οι χρηματοδοτήσεις. Κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αυτό νομίζω ότι είχε το 18 είχαν πάρει την απόφαση για την πρώτη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο θέμα. Και να δούμε λίγο, εάν από το 18 λοιπόν, ορίστε. Το 18 για το 19. Η 19. Πρώτη, να δούμε λοιπόν, μια ανασκόπηση, να δούμε το 19 τα ωφέλη τα οποία αποκομίσαμε εμείς από αυτήν την διαδικασία ποια ήτανε. Και αν τα ωφέλη λοιπόν ήταν τέτοια που θα μας αναγκάσουν να πάμε στο άλλο πακέτο, ακόμα και το πιο ακριβό, αν αξίζει τον κόπο, να το δούμε λοιπόν έτσι ώστε να αλλάξουμε βαθμίδα για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα ανταποδοτικά ωφέλη προς το Δήμο μας. Αυτό είναι. Αν έχετε πρόχειρα να μας πείτε κάποια εκτίμηση ή τι ακριβώς έχουμε ωφεληθεί εμείς ως Δήμος, ως Δήμος, ως υπηρεσία, ως πόλη. Γιώργο, όπως είπα και νωρίτερα, είναι η πρώτη φορά που τώρα αποκομίζουμε ωφέλη και συγκεκριμένα με τη λειτουργία της πλατφόρμας για τη διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπου θα γίνει χρήση της πλατφόρμας της συγκεκριμένης εταιρείας. Από εκεί και πέρα βέβαια ξαναλέω ότι προσδοκούμε στο μέλλον για κάτι καλύτερο και κάθε χρονιά εξετάζουμε ποια θα είναι η συμπεριφορά μας. Έτσι. Μπορεί να δούμε λοιπόν ότι σε ένα, δύο, τρία χρόνια δεν αξίζει τον κόπο η συνέχεια. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε εσά. Άρα παραμένουμε στη συνδρομή των 5.000. Το
5.000 για φέτος. Για φέτος. Ωραία. Τοποθετήσεις, συνάδελ. Μελιόπουλος. Ναι, κύριε Μελιόπουλο, ξεκινήστε. Ναι, κύριε Μελιόπουλο. Το δίκτυο αυτό, το οποίο είναι ένα δίκτυο το οποίο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προσγράφης, το οποίο κοινιάστηκε από το 2000 και με τη συμμετοχή του Δήμου αργότερα βέβαια, εκτιμούμε ως Λαϊκή Συσπήρωση ότι δεν έχει να προσφέρει παρά τα αντίθετα λεγόμενα τίποτα στο Δήμο, στους δημότες, στα λαϊκά στρώματα που είπαστε όλοι, όπως υπόθηκε και από κάποιους άλλους εδώ μέσα. Αυτό που γίνεται στην ουσία είναι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει και από τέτοια δίκτυα προς τους Δήμους. Γι' αυτό το λόγο εκτιμούμε ότι η συμμετοχή σε μια σειρά τέτοια δίκτυα έχουν κόστος στο Δήμο που αν τα θρήσεις όλα είναι αρκετά και κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απαντηθεί ποιο είναι αυτό το κόστος. Και τι ακριβώς έχει προσφερθεί, όχι τι θα προσφερθεί, τι έχει προσφερθεί από αυτά τα δίκτυα ή από αυτά τα φόρουμ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αρνητικοί, θα το καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο έτσι όπως έρχεται στη σημερινή συνεδρία. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Λευκό. Κύριε Πρόεδρε, Λευκό. Λευκό και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κανείς άλλο Λευκό. Υπέρ. Κατά. Περνάει το θέμα. Πώς, γραμματέα. Κατά Μελιόπουλος, έτσι δεν είναι. Γιώργο Μελιόπουλο, κατά. Ναι, συγγνώμη, για να μην θα πατήσω το μικρόφωνο, καθυστερώ να πατήσω, ναι. Λευκό. Κατά, συγγνώμη, κατά. Κατά. Περνάμε στο έκτο θέμα, συνάδελφοι, έγκριση μια αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης, βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και εξοδότηση του Δημάρχου. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε κατευθείαν. Πολύ ωραία. Λευκό. Υπέρ. Κατά. Πέρασε. Έβδομο θέμα, συνάδελφοι, σχετικά με το φιλόδημο, έγκριση είναι τροποποίηση τη 737 του 2019 απόφασή μα περί έγκριση υποβολή αιτήματο, δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξορρότηση του Δημάρχου. Δεν το πρόγραμμα φιλόδημο, συνάδελφοι. Ερωτήσει. Τοποθετήσει. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Λευκό. Υπέρ. Κατά. Περνάει και αυτό το παμπιστή. Όγδοο θέμα. Έκριση. Όγδοο και ένα το έχουν σχέση το ένα μετά το άλλο. Υπάρχει και φυσική έτσι συνέχεια. Έκριση μη μελέτη του έργου ανάπλαση χώρου πρασίνου στο οικονομικό τάγμα 701 του εργοφορείου. Και μετά υποβολή πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού. Έτσι όπως τίθεται στα δύο θέματα, συνάδελφοι, ερωτήσεις. Εγώ μία ερώτηση. Τοποθετής. Εγώ. Ναι, Γιώργο. Ωραία, Μιχαηλίδη Σιμούλα. Ναι, Γιώργο. Ερώτηση τοποθέτηση μαζί θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Ναι. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια για την μελέτη την οποία έχει κάνει και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και υπάλληλος του Δήμου μας. Κάνω λάθος. Ναι, έτσι. Ναι, το μόνο που θέλω εδώ να πω είναι ότι στο πλαίσιο αυτό των καινούριων πλατιών που γίνονται, πάντοτε σε ό,τι αφορά, έχω παρατηρήσει σε άλλες περιοχές, υπάρχουν αυτά τα παγκάκια, τα οποία είναι τα έξυπνα παγκάκια, είτε με Wi-Fi, είτε με ειδικές θέσεις για φορτίσεις κινητών κτλ. Εάν μπορούσε να πει αυτό, γιατί η μελέτη είναι πάρα πολύ καλή, νομίζω ότι το σημείο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο, μιας και αναπτύσσει την περιοχή εκεί πέρα, εάν μπορούσε να προβληθεί έστω και τώρα κάτι τέτοιο, δηλαδή το έξυπνο παγκάκι, το οποίο θα έχει και όχι από το ξύλινο παγκάκι, προοπτική για σύνδεση με Wi-Fi και φορτίσεις για φορτίσεις κινητό τηλεφώνου. Σιμούλα. Και εγώ να πω ότι πραγματικά δεν ακούγεσαι, Σιμούλα. Δεν ακούγεσαι. Τώρα, μ' ακούτε. Τώρα ναι.
Πραγματικά, αλλά και εγώ πραγματικά συγχαίρω την υπηρεσία για αυτή τη μελέτη όσον αφορά το εργοχώρι που έχει ανάγκη πραγματικά από παρεμβάσεις. Ήθελα όμως να ρωτήσω, στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται ότι κάθε Δήμος μπορεί να καταθέσει μία πρόταση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους. Να ρωτήσω λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε στην προκειμένη φάση πρόταση και για άλλο χώρο του Δήμου μας. Ξέρω ότι η πλατεία του Ορολογίου είναι μια πλατεία η οποία θέλει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά ερώτημα, θα μπορούσαμε για αυτά τα χρήματα να καταθέσουμε και πρόταση για άλλο χώρο? Υπάρχει. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι έχουμε ήδη υπερβεί το ποσό της χρηματοδότησης. Θα δείτε ότι το ποσό το οποίο το μέγιστο που μπορούμε να πάρουμε είναι 213.000, ενώ εμείς υποβάλλουμε πρόταση 263.000. Άρα δεν θα είχε νόημα. Αυτό είναι απάντηση και προς τον Γιώργο, τον Μιχαλίδη, ότι Γιώργο, από τη στιγμή που έχουμε υπερβεί το ποσό, δεν έχει νόημα το να βάλουμε το κάτι παραπάνω. Μπορούμε ούτως ή άλλως να το βάλουμε με δικά μας έσοδα. Όπως θα γίνει δηλαδή στην πραγματικότητα, αφού υπερβαίνουμε το χρηματοδοτούμενο ποσό. Αυτό μην τα αφήσουμε όμως, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι και μοντέρνο και είναι και εξελίξιμο και αν θέλετε είναι και πιο έξυπνο. Μπορούμε να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση που το δούμε. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κανένα θέμα προσωπικά. Τοποθετή, συνάδελφοι. Προχωράμε σε ψηφοφορία και όπως έχετε δει, δεσμευόμαστε βέβαια για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό της επιπλέον δαπάνης, έτσι. Λοιπόν, και για τα δύο. Σήκωσα το χέρι. Μία λεξούλα. Παγκάκι, 5.500 ευρώ το ένα. Με κίνδυνο σε περιοχές οι οποίες είναι εκτός κέντρου, ούτε στο κέντρο. 5.500 ευρώ για ένα παγκάκι. Γιώργο, θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα πέσουν οι τιμές, θα βγουν και ελληνικά, αυτά είναι εισαγωγής ακόμα, αντιβανδαλιστικά κτλ. Είναι λίγο νωρίς, είναι πολύ ακριβά. 7 ήταν πέρσι, πριν τις εκλογές, τώρα είναι 5.500, πιστεύω ότι θα πέσουν ακόμα λίγο τα παγκάκια. Είναι μεν καλά, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά για την ώρα, κατά τη γνώμη μου, που έχω ασχοληθεί αρκετά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ, αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά πολλών στο ασανσέρ στη σκάλα, έτσι όπως ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, και για τα δύο θέματα μαζί, συνάδελφοι, Λευκό. Υπέρ. Κατά. Πολύ ωραία, περνάμε και τα δύο θέματα. Πάμε στο 10ο θέμα, συνάδελφοι. Έγκριση μη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην περιοχή των νόμιμων τάφων 117-118, τήρηση όλων των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας και εξοδότηση του αρτηρημάτου υπηρεσίας δόμης περιουσίας. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Τοποθετήσεις. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ποιο θέμα είμαστε? Στο 10ο, Γιώργο. Α, 8-9 το περάσαμε μαζί. Ναι, ναι, μαζί. Okay. Τοποθετήσεις, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. Ναι. Για τα αυτά, λέει μέσα, εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου δημοτοπικού σχεδίου μέρια στην περιοχή κτλ. Ένα, τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος Α, Β κτλ. Από δημοτική οδό και τον επαναχαρακτηρισμό του ως δημοτική οδό. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι σημαίνει, τι εννοείται εδώ πέρα. Απαντήσεις. Η οδό Διονυσίου Σολομού είναι ακόμη αυτή, είναι λίγο πιο πάνω από εδώ, την οποία όταν διανύθηκε στην αρχή την είχαν θέσει σε κοινή χρήση οι ιδιοκτήτες και τώρα με την πράξη αυτή της αποζημιών είναι το ίδιο πράγμα, το δικό είναι. Είναι αλλά λέτε από δημοτική οδό, ναι, σε δημοτική οδό. Το χαρακτηρισμό του ως δημοτική οδό, μήπως είναι κάτι άλλο. Όχι, ο παραδρομής είναι παραδρομής αυτό, Αντώνη. Εγώ το ξέρω ότι είναι παραδρομής, αλλά τι είναι, από τι σε τι. Δημοτική οδός είναι. Δημοτική οδός. Τώρα είναι δημοτική οδός. Και τι γίνεται. Πάλι δημοτική οδός γίνεται αυτό. Πάλι δημοτική οδός γίνεται αυτό. Θα αποζημιωθούν τώρα οι άνθρωποι. Δεν αποζημιωθήκαν. Για τον δρόμο αυτό. Έχει νόημα να γίνει αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα. Μήπως είναι από κοινόχρηστος χώρος σε δημοτική οδό. Όχι. Μα δεν μπορεί να είναι από δημοτική οδό σε δημοτική οδό. Έχω το κορατικό εδώ μπροστά μου. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, μήπως να βοηθήσω λίγο. Ναι, Θανάση. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Μαρκούλη,
ένα τμήμα της περιοχής εκεί είναι αρρύθμιστο. Δηλαδή, σε προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε άρει την δημοτομία. Ερχόμαστε τώρα και ξαναυποβάλλουμε καινούργιο σχέδιο. Γι' αυτό ίσως αναφέρεται έτσι, επειδή ο κύριος Ρακιτζής είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά στις εισηγήσεις του, και όπως θα δείτε και εδώ είναι διατριβές, πιστεύω ότι έτσι απαιτεί η νομοθεσία, γι' αυτό το βάζει έτσι. Δηλαδή να γίνεται αποχαρακτηρισμός από δημοτική οδό και να γίνεται επαναχαρακτηρισμός. Και επαναχαρακτηρισμός. Ναι, και από το δημοτική του κάνει πεζόδρομο. Προφανώς έτσι προβλέπεται από την νομοθεσία. Μα δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται κάποια πράγματα εκεί, γιατί έχουμε κάνει το ρομιοτομικό σχέδιο είναι μία εγκεκριμένο. Προφανώς αναφέρεται σε αυτό, ότι υπήρχε δημοτική οδός, απλώς με το καινούργιο σχέδιο πλέον ξαναγίνεται αυτό δημοτική οδός. Μια κουβέντα έχει νόημα να γίνει. Αντώνη, μια κουβέντα. Έχει νόημα να γίνει από χαρακτηρισμός αν είναι ήδη δημοτική οδός. Αντώνη, μια κουβέντα. Ναι, ακούω. Ακριβώς γίνεται άρση και εκ νέου υποβολή. Έτσι, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, γίνεται αυτό το πράγμα. Άρεται και επανυποβάλλεται. Άρα συμβαίνει αυτό που είπε ο Θανάσης. Εντάξει, εγώ εφόσον είναι έτσι, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, αλλά ας ερευνηθεί. Μην πάμε, δηλαδή, δημοσιευτεί καμιά απόφαση, τη δούμε, την υποβοληθεί και τα λοιπά. Τι έχουμε πρόβλημα, αυτό λένε. Ωραία. Τοποθετή συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, και ο Μελιόπουλος μια ερώτηση. Ερώτηση, κύριε Γιώργο. Προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σιδηρόπουλο, αν ποιος μπορεί να απαντήσει κατάλληλα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο Σιδηρόπουλος δεν είναι αντιδήμαρχος. Το ξέρω. Όχι, όχι. Κόμμα. Αντιδήμαρχο είπα ή τον κύριο Σιδηρόπουλο. Το έβαλα. Κόμμα υπήρξε. Θανάση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ότι έγινε η άρση της απαλωτρίωσης, της αιμοτομικής απαλωτρίωσης, συνέπεια δικαστικής απόφασης, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, για τους λόγους της μη καταβολής των όποιων χρημάτων έπρεπε να καταβληθούν. Εμείς θα συμφωνήσουμε με την αυτό, θα συμφωνήσουμε και με την εκ νέου επιβολή της αιμοτομικής απαλωτρίωσης, αν το λέω σωστά. Υπάρχουν αυτή τη φορά τα χρήματα να δοθούν ή θα καθυστερήσουν πάλι και μετά ξανά μανά από την αρχή. Έπρεπε να δοθούν τα χρήματα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 18 υπάρχουν. Κύριε Μαγκιόπουλο. Ωραία. Τοποθετήσεις, συνάδελφε. Τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Περνάμε στην ψηφοφορία. Λευκό, συνάδελφε, για το 10ο θέμα. Υπέρ, κατά, είμαστε όλοι υπέρ, πάρα πολύ. Κατά κανείς. Λοιπόν, 10ο θέμα, επιεισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την αναστολή εκτάνησης των υπαρήτων 470-471 από το 15 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ερωτήσεις προς την αντιδήμαρχο, φαντάζομαι. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Κύριε αντιδήμαρχε. Ναι, κύριε Μελιόπουλε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μελιόπουλε. Κυρία αντιδήμαρχη, κυρία Τζίμα, αν αντιλήφθηκα καλά στη προηγούμενα λεχθέντα σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση, είπατε ότι έγινε μια διαβούλευση, αν βέβαια αναφέρεστε σε διαφορετικό θέμα να με διακόψετε, για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν αφορά το συγκεκριμένο θέμα αυτό, πόσοι σύλλογοι συμμετείχαν και καταλήξατε σε αυτά που καταλήξατε, που σε πολλά από αυτά συμφωνούμε κι εμείς, και αν εκτιμάτε, ας πούμε, ότι η λήψη αυτών των υγειονομικών μέτρων μπορούν έστω και οι σύλλογοι, όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, να τηρήσουν αυτά τα υγειονομικά τα μέτρα. Η διαβούλευση έγινε μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Στη συνεδρίαση λοιπόν ετέθη το θέμα το κατά πόσο μπορούν να επανακινήσουν οι δραστηριότητες τους αθλητικοί σύλλογοι εντός των σχολικών χώρων και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Εκεί λοιπόν ετέθη το ζήτημα ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο ΕΟΔΗ. Γι' αυτό λοιπόν διαμηνήσαμε δια του τύπου
και διαμέσου ενεκκίνηση στα σχολεία ότι όποιοι σύλλογοι προτίθενται να επανεξεκινήσουν, έχουμε λάβει απόφαση ως Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους νέους όρους. Άρα λοιπόν, έχοντας πλέον γνώση σύλλογοι ότι εμείς προτιθέμεθα να επαναπαραχωρήσουμε τους χώρους μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις, ήταν η γνώση τους πλέον ότι ξεκινούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήρθαν, υπέγραψαν το σχετικό μνημόνιο και ελέγξαμε ότι εν πάση περιπτώσει θα τηρήσουν αυτούς τους όρους με καθαρίστρια, με αντισηπτικά στους χώρους και το ελέγχουμε ως Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αυτό τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση, συνάδελφε. Τοποθετήσει, είπα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αν έχω το λόγο. Βεβαίως, κύριε Βουλευτή. Να ξεκινήσω καταρχήν με την απαλλαγή των συλλόγων από τη χρέωση για την χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων σχολείων. Ότι καταρχήν να πω ότι συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Που εμείς ήμασταν που το βάζαμε. Έχουν γίνει και σχετικές κινητοποιήσεις από αρκετούς αθλητικούς συλλόγους σε πανελλήνιο επίπεδο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μέρος των ετοιμάτων τους αυτό δηλαδή. Εκτιμώ όμως ότι εδώ πρέπει, επειδή αυτό εδώ που σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε αφορά για 2 μήνες, αν το διαβάζω σωστά. Ήδη ο Ιούνιος έχει περάσει, μιλάμε μόνο για τον Ιούλιο. Και τον Αύγουστο είναι κλειστά τα σχολεία. Εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να επεκτείνουμε και τον Αύγουστο ήδη για να μην χρειαστεί να κληθούμε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Έχουμε κάποιες όχι ενστάσεις για το πώς μικρά παιδιά θα τηρήσουν αυτές τις υγειονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ας πούμε, των σχολείων. Επίσης, εδώ, ας πούμε, ίσως θα πρέπει να απαιτήσουμε, αν θέλετε, ως Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοίκηση του Δήμου, θα επιβαρθούν με ένα κόστος οι σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι, το οποίο στο έδαφος των κομμένων επιδοτήσεων από την κυβέρνηση, ίσως είναι και δυσβάσταχτο και θα το μετακυλήσουν στα μέλη τους, στους αθλούμενους. Ας δούμε τι παρέμβαση μπορεί να κάνει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το ψηφίσουμε, να δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Θα μπορούσα να δώσω μια απάντηση, Άρη. Εκ τοποθέτηση είναι, αλλά εντάξει, για να διευκολύνουμε. Απλά να πω σε μισό λεπτό ότι εδώ, όπως βλέπετε, στην απόφαση παρατείνουμε την παραχώρηση για τον Ιούλιο, διότι υπενθυμίζω ότι οι αποφάσεις παραχώρησης είναι μέχρι 36. Άρα λοιπόν η παράταση έχει να κάνει μέχρι 31 Ιουλίου, γιατί οι σύλλογοι δεν θα χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι τον Αύγουστο τους χώρους, διότι εξ αρχής δεν τους επιτρέπονταν αυτό. Σε κάθε περίπτωση η παράταση παραχώρησης γίνεται γιατί δεν μπορέσαν να χρησιμοποιήσουν τους χώρους για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάη. Αν οι σύλλογοι οι οποίοι αποφάσισαν να επανεκκλίνουν τις δραστηριότητες τους είναι ελάχιστοι και κυρίως είναι για αθλούμενους άνω των 13 ετών. Ένα-δύο σύλλογοι να έχουν αθλούμενους κάτω των 13 ετών, οπότε δεν έχουμε αυτά τα οποία σας ανησυχούν, κύριε Τζαναξίδη. Κύριε Μαλιό. Λοιπόν, ψηφίζουμε, συνάδελφοι, λευκό, υπέρ, κατά, κανείς. Κύριε Βελιόπουλε, ώρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο 12ο θέμα. Φαντάζομαι κανείς δεν έχει αντίληση για παράταση της μίσθωσης και τη στέγαση του 10ου νηπιαγωγείου Βέρειας. Έτσι δεν είναι, τώρα. Να ψηφίσουμε κατευθείαν. Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ. Ναι, κύριε Βελιόπουλε. Με ερώτηση προημηρησίας, απαντήθηκε από τον κύριο Αντιδήμαρχο, όμως οφείλω να το ξαναρωτήσω αν αυτό το κτίριο, επειδή είναι νοικιαζόμενο, αν διαθέτει, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, μια και πρόκειται για σχολείο. Αυτή είναι η ερώτηση. Απάντηση. Σας είπα, για όλα τα σχολεία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά προστασίας και έχουν και τα απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα από την ενημέρωση υπηρεσία. Είναι νοικιαζόμενο βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν εκεί πέρα δημόσια ή δημοτικά κτίρια σύμφωνα με τα χαρτιά των υπηρεσιών και έτσι αναγκαστήκαμε να νοικιάσουμε εκεί πέρα. Να νοικιάσουν παλιά το 7, το 7 είναι αυτό. Και συνεχίζει μέχρι τώρα. Τοποθέτηση δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Ψηφίζουμε, λευκό. Είμαστε όλοι υπέρ της παράτασης
13ο θέμα, συνάδελφοι. Έκδηση μη τροποποίηση επικαιροποίηση τη υπαρήμου 819 του 19, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περιορισμού δύο δημοκρατικών συμβούλων και εθελοντικών οργανώσεων και συμβιώτηση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτική προστασία του Δήμου Βέλγα. Ερωτήσει. Άρη, εδώ θέλει ουσιαστικά εισήγηση, γιατί να πω δύο πράγματα. Αυτό αφορά, υπάρχει το τοπικό συντονιστικό, το έχουμε ορίσει με απόφασή μα. Σε όλο το εισηγητικό μιλάμε για την θέση της κυρίας, λοιπόν, η κυρία Γεωργιάδου από την αποκεντρωμένη, λοιπόν, έρχεται, πολεμικός τακτικά μέρη κτλ. Η κυρία Γεωργιάδου από την αποκεντρωμένη, τα υπόλοιπα μέλη υπάρχουν. Και ο κύριος Ζιάκος, Αδάμος Ζιάκος, υπάλληλος του Δήμου, αφαιρείται από το τοπικό συντονιστικό, διότι συνταξιοδοτείται. Έτσι, προστίθεται δηλαδή η κυρία Γεωργιάδου Κρυστάλλο στα ειδικευμένα στελέχη που λέμε, έτσι, αντί του μέχρι τώρα διευθυντή της αποκεντρωμένης, μπαίνει η κυρία Γεωργιάδου Κρυστάλλο και αφαιρείται, σε αυτά τα σημεία έχουμε αλλαγές, και αφαιρείται από το τοπικό συντονιστικό, πάλι δηλαδή να συμμετέχει με την ιδιότητά του ως υπαλλήλου του Δήμου, ο κύριος Γιάκος, Αδάμος Γιάκος. Ωραία, αυτές οι δύο είναι οι αλλαγές. Όλο το υπόλοιπο είναι συγκροτημένο το συντονιστικό, το Νοέμβριο ο γραμματέας και όλοι γνωρίζουν. Εντάξει, επ' αυτού το δύο παραγωγού χρειάζεται να ψηφίσουμε για να μπορέσουν να υπάρχουν. Να ψηφίσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, έτσι δεν είναι, κύριε Βελόπουλε, να ψηφίσουμε. Λέω, να ψηφίσουμε, αλλά μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω στο εισηγητικό, θα αλλαχθεί αυτό, τι λέει περιορισμού δυο δημοτικών συμβούλων και εθελοντικών οργανώσεων. Προφανώς είναι η τροποποίηση του προηγούμενου που αφορούσε αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Να το πω, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Λευκό, συνάδελφοι. Ψηφίζουμε. Λευκό, υπέρ. Όλοι φαντάζομαι, έτσι. Ωραία. Περνάμε στο 14ο θέμα για αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου. Δήμαρχε. Ο κύριος Ρίζος αντικαταστάτης. Ο κύριος Ρίζος. Οπότε. Θέλει κανείς να πει κάτι, ερώτηση. Πρόεδρε. Κύριε Θεοδωρή, τοποθέτηση. Γρήγορα να πω ότι εμείς ακολουθώντας την τακτική αυτή που τέτοια δεν επισερχόμαστε το αυτό που ορίζεται ποιος παρατήρει και ποιος, θα ψηφίσουμε λευκό. Αυτό δεν... Ωραία. Θοδωρή, Θοδωρή. Ναι, για να μην περάσει έτσι τον τούκο αυτό. Ναι, εργάζω, ναι. Δεν θέλω να υπερφύγω εγώ τις ευθύνες μου. Δεν τις υπερφέρω καθόλου, ούτε και οτεύω. Την απόφαση μου την έχω πάρει και τοποθετούμε. Το και οτεύω είναι καλύτερη έκταση. Εντάξει, όπως σας αρέσει. Οι επιτροπές καταργούνται ή εφόσον υπάρχουν πρέπει να λειτουργούν και να ελέγχουν. Ένα. Δεύτερο. Προτείνουν και αποφασίζουν. Εκτός αν κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται αρμόδιοι εκεί μέσα δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Δεν πάβει, εγώ εφόσον είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη θέση ακόμα αυτή να ελέγχω με τις ερωτήσεις μου και με τις τοποθετήσεις μου να προτείνω αυτός ο θεσμός να λειτουργήσει προς τη θετική κατεύθυνση. Απέχω της ψηφοφορίας για την ηθικό το κομμάτι και αφήνω σε εσάς να αποφασίσετε για τη θέση θα πάρει. Ωραία, οπότε ψηφίζουμε, έτσι όπως προτάθηκε από τον Δήμαρχο η αντικατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, επειδή τίθεται ένα πολιτικό ζήτημα ουσιαστικά τώρα από τον κύριο Θεοδωρίδη, εμείς βέβαια δεν έχουμε κανένα θέμα με τα πρόσωπα, αλλά προφανώς επειδή τέθηκε όπως τέθηκε από τον κύριο Θεοδωρίδη, θα απέμπτω και εμείς από την ψηφοφορία. Παρά το γεγονός ότι εξηγούμε περιόρισα και τον κύριο Ρίζο, έτσι. Ωραία. Οπότε απέχει ο κύριος Θεοδωρίδης και συνολικά ο κύριος Μαρκούλης. Ψηφίζουμε οι υπόλοιποι. Λευκό. Υπέρ. Κατά. Λοιπόν, εκτός των αποχών, είμαστε όλοι υπέρ της αλλαγής. Τη αντικατάσταση του μέλου. Δηλώσαμε, κύριε Πρόεδρε, το δηλώσαμε, το δήλωσα ότι ψηφίζω λευκό από την αρχή. Α, δεν συγχωρείτε. Εντάξει, κύριε. Περνάμε στο 15ο μέλος, ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου διάνοιξη διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο οικοδόμιο υπό τετράγωνο 1 συγκοινότητα Καζανιάς. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Να πάμε στο άλλο θέμα. Ψηφίζετε σαφώς. Στο 15ο θέμα, ορισμό μελών και εσυγκό τη Επιτροπή Τοπική Παραλαβή του Έργου, αποκατάσταση εργοδοτικού δρόμου Αγίου Βαρβάρα. Και εδώ επίση, θα ψηφίσει.
15ο θέμα, έγκριση νη πρωτοκόλλου παραλαβή τη υπηρεσία μεταφορά υπολείμματο ανακυκλώσιμων υλικών λοιπόν, σε χιτά. Εμείς λευκό, κύριε Πρόεδρε, λευκό η παράταξή μας. Λευκό. Ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Συγγνώμη, υπάρχουν ερωτήσεις αν μιλάμε για το 17. Βεβαίως. Το 17 είμαστε, βεβαίως. Ερωτήσεις. Σας ακούμε, κύριε Μελιόπουλε. Κύριε Αντιδήμαρχε, το συγκητικό γράφει επιλέξει υπόλοιμα ανακυκλώσιμων υλικών. Πού ανακυκλώνται τα υλικά αυτά και τι υπόλοιμα είναι αυτό. Γιατί μοιράζεται για κάθε μήνα ώστε να δίνει με απευθείας ανάθεση και δεν γίνεται ένας διαγωνισμός αν το έργο αφορά όλο τον χρόνο. Όπως το Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον Ιούνιο υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και πού είδατε εσείς κατάσταση, πού είδατε ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση τον κάθε μήνα. Κάθε μήνα κόβεται τιμολόγιο, μία είναι η ανάθεση. Ετήσια, μια φορά γίνεται η ανάθεση και μεταφέρονται τα υπολείμματα από το κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων υλικών των ΚΔΑΗ στη Θεσσαλονίκη, ό,τι περισσεύει και είναι άχρηστο προς ανακύκλωση, διότι οι πολίτες, οι σχέσεις με την ανακύκλωση είναι λίγο χαλαρή και όσο πάει πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι και να προσέξουμε πάρα πολύ τι βάζουμε, πόσο καθαρά το βάζουμε, το μπλε κάδο και όλα αυτά, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα στην διαλογή που γίνεται στο κέντρο διαλογής. Έτσι, τα απορρίμματά μας όπως ξέρετε, όπως θυμάστε θα έλεγα καλύτερα, πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Τα απορρίμματα που μας μεταφέρονται από εμάς μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στα σώματα μεταφέρονται στους κοιτά που κάθε φορά ο Φώτης μας υποδικεί, τελευταία φορά μεταφέρονται στο κοιτά της Έδεσσα. Αυτά όμως επειδή παράγονται στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο κέντρο διαλογής των ανακυκλώσεων, μεταφέρονται από ιδιότητες, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε εμείς μια ταλίκα εκεί να φορτώνουμε κάθε τόσο να μεταφέρουμε, μεταφέρονται από ιδιότητες και κόβονται τιμολόγια ανά μήνα ανάλογα με το τονάζ και το ό,τι προκύπτει τέλος πάντων και ό,τι και πληρώνουμε βέβαια και την εναπόθεση. Έτσι, το χιτά της Μαυροράκης, όπου είναι η χιτά του Φώτσα και εκεί δεν χρειάζεται λοιπόν καμία ανάγκη, διότι είμαστε μέλη του κόσμου και ως εκ τούτου προκύπτει η σχέση αυτή. Συγγνώμη, επομένως κύριε Αντιδήμαρχε, δεν είναι υπόλοιμα ανακυκλώσιμων υλικών, είναι υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Υπόλοιμα ανακυκλώσιμων, έτσι λέγεται. Κατανοείται. Έτσι ορίζεται από τον νόμο. Πώς, υπόλοιμα ανακυκλωσίμων υλικών. Έτσι είναι υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή έχουν χαλάσει στην πορεία κτλ. Κτλ. Σκουπίδια με λίγα λόγια. Λοιπόν, τοποθέτηση φαντάζομαι δεν υπάρχει και δεν βλέπουμε να ψηφίσουμε. Γιώργο, έτσι να βγαίνεις συνήθως. Είναι πολύ, πολύ καλύτερη εικόνα σου, να ξέρεις. Λοιπόν, Λευκό. Προτιμάζω να βγάλω και Δημοτικό Συμβούλιο, Άρη. Έτσι, πρέπει. Λευκό. Λευκό, κύριε Πρόεδρε, Μελιόπουλος. Εντάξει, κύριε Μελιόπουλο, υπέρ. Υπόλοι. Κατά, δεν υπάρχει. Τελειώνουμε. Θετικά φαντάζομαι. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μαρκούλη. Είχαμε πει και εμείς Λευκό, αλλά σε αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Καλά κάνει και το σημειώνεται. Το άκουσε ο γραμματέας από ό,τι αντιλαμβάνω. Λοιπόν, τελειώνουμε με την έκθεση ή παροχή οικονομικού ρωθήματος σε οικονομικά αδύναμη δηλώτησα. Καμία αντίρρηση, γραμματέα, θα ψήφι. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να βρεθούν από κοντά. Κύριε Πρόεδρε. Σε όλους. Μισό λεπτό λίγο. Κύριε Πρόεδρε. Έλα, Κώστα. Γεια. Τι. Ναι, κύριε Βλέπουλε, κάτι λέγατε. Ένα αίτημα σε εσάς, βέβαια, δεν εντάξει, αν θέλουν οι δημοτικοί σύμβουλοι να μην το ακούσουν. Επειδή υπόθηκαν πολλά στην αρχή, εγώ θέλω να προκαλέσω και να ζητήσω και από εσάς σας πρόεδρος, αλλά και από τον Δημοτικό Σύμβουλο που έκανε τις διάφορες τοποθετήσεις, ας πούμε, που ανάμεσα αυτά δεν ήταν και ακριβή, να μην πω κάτι χειρότερο, στο επόμενο συνεδρίο στο Δημοτικό Συμβουλίο, να δει το συγητικό αυτό το οποίο, ή το ψήφισμα το περιβόητο, το οποίο δήθεν εμείς ψηφίσαμε Λευκό, ας μπει ως τακτικό θέμα, μέλος της πλειοψηφίας είναι και ο κύριος Παλουκίδης, και για να το συζητήσουμε και για να δούμε τέλει πώς αυτή διαπιάνει ο σάκος του καθενός σας. Εντάξει, εννοείται, θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, συνάδελφοι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Ναι. Όχι, θα το κάνω χοντρά.
Θα το κάνω χοντρά. Το χρωστάω, το ξέρεις καλά. Θα το κάνω χοντρά.